Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τη γνωστή συνταγή, τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καρβάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε και έχετε την ευκαιρία να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου στην καλύτερη τιμή της αγοράς από τους πιο έμπειρους της αγοράς. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Oh,
9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μην ξεχνάτε ότι η χωρικός μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Σκόντα, με Kia, με Hyundai, με όλα τα μοντέλα. Να έχετε την ευκαιρία να τα κάνετε test drive, με τα περισσότερα εξ αυτών έτοιμο παράδοτα και με απίστευτο σέρβις από κάθε άποψη για όλους εσάς οι οποίοι ενδιαφέρεστε περισσότερα. Στο 23-15-96-5-96 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφα Κταίο. Δεν πρέπει να αγώνεστε για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών, γιατί ξεκινάμε τη μάχη της Γαλοπούλας. Συντονίσου το Μετρόπολης 95,5, σε ανοίγω από το χρόνο όταν ακούσεις ξαφνικά το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Καλείς αμέσως το 2310 και τα 390 και κερδίζεις εσύ τη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά, διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Παίξε, κέρδισε τη μάχη και πάρε τη γαλοπούλα, γιατί θα πρέπει να θυμάσαι ότι το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς, deliveras.gr. Έχεις να διαλέξεις πάνω από 2.500 προσφορές οι οποίες υπάρχουν ή να μάθεις ή να κατεβάσεις περισσότερες κατεβάζοντας το σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό σου. Λοιπόν, 3-3 είχαμε από τις ομάδες της πόλης μας, από Άρη, από Απόλλων Πόντου, από Ηρακλή, και περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ για να κάνουμε το 4-4. Θα το κάνουμε? Εμένα ρωτάζω. Ναι. Φυσικά θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, μάλιστα. Ξέρω εσύ τι λες. Δηλαδή θα γραμμένος κάνει συνέντευξη του Μακεδονία Παλάς. Ο Μανούσος τραυματίστηκε. Τον Χατζησέα, τον Ουάρντα και τον Γιαννούλη τους είπαν να μην παίξεις. Τους είπαν. Άλλος, ναι. Όχι Θεέ μου, πες. Ναι. Λέγε. Άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα τον Ατρόμητα, πότε θα τον κερδίσει? Κοίταξε, για να πάρει ένας πρωτάθλημα πρέπει να έχει καλή ομάδα. Πρέπει να έχει καλή διαιτησία. Το πρώτο. Πρέπει να έχει καλή διαιτησία. Πρέπει να έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Το τρίτο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δουλεύει και στα τρία επίπεδα. Και ναι, καλά κάνει, γιατί όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός, λέγαμε γιατί τα κάνει. Εντάξει. Τώρα με παίρνουν από κάτω από την Αθήνα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και είναι σωστό! Είναι σωστό στο Μακεδονία Παλάς. Λέω, είναι σωστό. Κλαίνει αδύνατη. Λέω, εγώ στην πόλη μου είπα τους παοξίδες, τον Καζατζίδη πετάξτε τον στα σκουπίδια. Κάντε ομάδα, βρείτε πλούσιο πρόεδρο, πάρτε την ΕΠΟ, πάρτε τον γραμμένο κύριε Κανελάκη κτλ. Και κάντε την ομάδα όπως πρέπει. Την κάνουνε? Την κάνουνε. Μόκο, λέω κι εσείς κάτω. Μόκο. Ο δυνατός κάνει κουμπάντο σε αυτή τη γη. Παντού. Το λεοντάρι τρώει το ζαρκάδι τρώει, ξέρω εγώ, τον πετινό, ο πετινός τρώει το σκουλίκι, το σκουλίκι τρώει το χώμα. Κύκλος είναι. Οπότε άστε το παραμύθι κάτω. Εγώ Μακεδονομακηλίκη δεν πουλάω. Αλλά όχι να πάρω τον Καζατζίδη τώρα το δίσκο και να τον πάω να το παίζετε εσείς στο jukebox να πούμε. Τέρμα. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ. Όπως μπορεί. Με ομάδα, με διαιτησία, με καλή ομάδα, με δημόσιες σχέσεις. Φέτος θα το πάρει. Τελείωσε. Θα φανεί. Τι θα φανεί. Τι άλλο θες να φανεί. Άμα δεν το πάρει. Πού είπαμε, Λευκό Πύργο αυτοκτονούν οι μισοί παοξίδες, Μέγαρο Μουσικής οι υπόλοιποι. Τη θάλασσα βρωμάει εκεί για να πέσεις, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Άμα πέσεις εκεί μέσα, καθάρισες. Άλλα θέματα. Είδες τους αγώνες πρώτης ενδικής? Πιο πολύ Αγγλία είδα. Είδα Λέστερ Σίτι, είδα Άρσεναλ, είδα Λαμία. Είδες Λέστερ στο 0-2. Είδα και μπορώ να πω ότι σε αυτή τη ζωή, έτσι όπως έχει μια σύψη το ποδόσφαιρο γενικότερα πανευρωπαϊκά, παγκόσμια θα έλεγα, δεν βγαίνουν παικταράδες, δεν βγαίνουν τριπλαδόροι, δεν βγαίνουν. Με ευχαριστώ πολύ τον Γκουαρδιόλα που κάθομαι να πιω ένα καφέ και ευχαριστιέμαι ποδόσφαιρο. Πραγματικά ευχαριστιέμαι ποδόσφαιρο. Απ' τη μέση και μπροστά, όποιος προπονητής, Έλληνας, 30 ετών, 32, 35, 28, θέλει να γίνει προπονητής και έχει μια περιουσία ο μπαμπάς του και θέλει να πάει ένα μήνα να δει προπονητή. Να πάει 20 μέρες, 25 μέρες να δει τον Γκουαρδιόλα και 5 μέρες τον Βενγκέρ.
και να πάει και μια εβδομάδα να πει μπαμπά, δώσ' μου άλλα μια εβδομάδα λεφτά, να πάω να δω το Μουρίνο από τη μέση και πίσω. Πώς κλείνεται, πώς παίζει τα στημένα, πώς αμήνεται, πώς ντουμπλάρει, πώς. Πώς κλέβει τα μάτσα. Τον Κλοπ, ναι. Κλοπ είμαι για το τρολοκομείο. Να τον πα στη Σταυρούπολη, να τον πατήσει δύο ενέσεις, να τον πλύνει κιόλα γιατί είναι και άπλητος, δεν πλένεται, βρωμάνει μασκάλες, του μουσεί έχει. Ποιο Κλοπ να δει, όχι. Τον Γκουαρδιόλα θα πάει να δει και τον Βεγγέρα από τη μέση και μπροστά. Αυτούς τους δύο προπονητές θα πάει να δει. Εντάξει. Θα πάει να δει το Σιμεώνε όταν έχει ομάδα, η ομάδα του μαχητές. Πρέσινγκ ψηλά, Σάντος, κερδίζουμε την μπάλα, ξαναπιέζουμε. Θα πάει στον Σιμεώνε να δει τι κάνει τη βδομάδα πριν τα ντέρμπι με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ και πώς λειτουργεί στα προκλήρια. Του Σιμεώνε άμα είναι, στα υπόλοιπα οι παίκτες του δεν πρέπει να κάνουν σεξ μια βδομάδα. Θα πρέπει να τρώνε να είναι αθλητάρες, να είναι στρατιώτες πειθαρχημένοι, να έχουν υψηλό IQ. Δηλαδή η συναρμολόγηση της ομάδας, πόσα μέτρα θα είναι ο ένας πίσω από τον άλλον. Αυτό το 4-4-2 είναι στρατιωτικό. Είναι όπως ο Μεγαλέξανδρος εκεί πήγαινε και διέλυε τους αντιπάλους και τους κατακεράβρωνε. Είχε τακτική, δεν πήγαινε έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος που λέγαμε προχθές. Εντάξει, πήγαινε με τακτική, δεν πήγαινε αέρα. Δεν πήγαινε έτσι. Εντάξει, γι' αυτό ήταν παιχταράς. Απ' εκεί βήκε, μπράβο, μας ξαπλώσεις. Συγχαρητήρια. Ξαπλώσω. Τι εσύ, τι ανάγκη έχεις. Δυο φορές, με δυο πράγματα μπορεί να με ξαπλώσεις κάτω εσύ. Τη μια με δώσει μια κουτουλιά με αυτό το κεφάλι που είναι 80 κιλά. Δεν θέλεις άλλο με αυτό το κεφάλι. Και το άλλο είναι αυτερνιστής. Και να έχεις καμιά γρήπη. Μια εβδομάδα στο ΑΧΕΠΑ. Κολλάς κανένα μικρόβιο εκεί πέρα γιατί είναι τα νοσοκομεία της πλάκας. Πας αδιάβαστος από γρήπη. Λέγε τώρα άλλα θέματα. Από τα ελληνικά παιχνίδια τι είδες. Από τα ελληνικά παιχνίδια τι είδα. Ξάνθη. Είδα. Είδα Λαμία. Είδα Γιάννενα δεν είδα. Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Όχι όλο. Όχι όλο. Τι άλλο είδα. Άρη δεν είδα. Άρη δεν είδα. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ του Άρη. Το είδα. Ναι. Τι άλλο είχε το μεσημέρι το Σάββατο. Βοήθαμε λίγο. Αυτό ήταν, αυτά ήταν την Κυριακή που λέγεται. Όχι, όχι. Το Σάββατο τι είχε. Τρεις η ώρα. Το 1-1 της Λαμίας. Τη Λαμία είδα, ναι. Τη Λαμία είδα. Μεγάλη μαγιά των παικτών και του προπονητή της Κέρκυρας. Ναι. Του Μαύρου Πιτ. Ναι. Που με 9 παίκτες πήρε το Χ. Έτσι. Μεγάλη μαγιά. Βέβαια. Και το 50 λεπτά. Με 9 παίκτες. Βέβαια. Αυτό είναι αιτία απόλυσης για τον Τζεβελέκο τον Ντενέ. Σου λέει 9 μέτρικα δεν βρήκες τρόπο. Και εκεί τι σημαίνει αυτό. Ποια είναι η δική σου εξήγηση. Ο Ντενές έπαθε πολύ. Είναι μαθημένος. Μπράβο. Να κλέβει. Μπράβο. Μπράβο. Είναι προπονητής της αμήνης στα παιδιά. Μπράβο. Όταν αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να δημιουργήσουν. Μπλοκάρονται. Παθαίνουν πολιτισμικό σοκ. Μπράβο. Σωστό. Απόλυτο. Και σου λέει τώρα τι γίνεται. Σωστό. Αυτό ποιος το κατασπάραξε το κουρασάν. Έχει και για σένα έξω. Δώ σοκολάτα, ζάχαρη. Πάμε να μας κάνουν ζάχαρο, μετά μας βγουν ένα 30. Ας τα κουρασάν από εδώ πέρα. Άλλα θέματα. Πάει, προπονείται, παίζει box. Ναι. Πλακώνεται, φτιάχνει, ναι, κάνει διατροφή. Διατροφή. Βλέπει ένα κουρασάν και κράζει. Κάποτε τα κατασπάραζε το ένα πίσω από το άλλο. Ναι. Τώρα τον ενοχλεί. Τώρα είναι μεγάλη ηλικία. Είσαι μεγάλη ηλικία. 25-30 χρονών κατασπάραζε ό,τι θέλει. Θα πας 47-48 χρονών, 49-50-52-45 και τρως τα κρουασάν, θα πας να κάνεις ένα έλεγχο, ας πούμε πάρτε ένα χαπάκι για το ζάχαρο. Μετά δεν σου σηκώνεται λόγω του ζαχάρου, θα σου πούν πάρε ένα χαπάκι για την ανυψωτική. Μετά σου δίνουν άλλο χαπάκι. Στο τέλος τα χαπάκια θα σου κάνουν να πούμε σε κάνα σηκώνεται τις τρασαμινάδες, θα πίνεις και κάνα τσίπουρο γιατί είσαι και βλάκας Έλληνας, πάρ' τον κάτω. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε πιο μετά. Πάνε στα θέματα. Θα μου βγάλεις την ψυχή σου στοίχημα που έχουμε βάλει. Τι στοίχημα έχω βγάλει. Τι? Στο στοίχημα που έχουμε βάλει. Ναι, στα προτάσεις Ραπτόπουλου κόκκινου για τη Σούπερ Λίγκα. Τι λοιπόν, κάναμε. Λαμία Κέρκυρα. Τι έχω. Χ το δίνω εγώ, 0 ως ένα γκολ εσύ. Με κερδίζεις 1-0. Λάρισα Απόλλωνος Βίρντες. Ναι. Γκολ γκολ εγώ, άσο εσύ. Το πήρα 1-1. Παρακαλώ. Τυχερέ. Τυχερός. Ολυμπιακός Λεβαδιακός, πάλι είσαι τυχερός. Άντερ εγώ, 2-3 γκολ εσύ. Μέσα είμαι, παρακαλώ. Πιο προσεκτικά πήγες εσύ. Έτσι, παρακαλώ. Ξάνθη Πανιώνιος, χ, εγώ άσο εσύ, μάγκας εσύ. Να σου πω γιατί. Ήταν καλύτερη Ξάνθη. Η Ξάνθη. Ήταν καλύτερη. 40 μάτς έχει πάει ο γιατρός. Σε μάτς, ό,τι μάτς θες. Δεν πήγε. Περίμε, μαζί πήγαμε. 39. Πήγατε Ξάνθη. 39, 30, άκουδο. 39 μάτς χ, 2 έχει φέρει. Ναι. Ένα δεν θα κάτσει άσο, λέω. Αυτές τις πληροφορίες δεν τις. Επιλοφορίες. Πας για ένα Πανετολικός, γκολ γκολ εγώ άσο εσύ. Το χάνω. Πλατανιά Αστέρα Τρίπολης το δίνουμε και δύο διπλό. Αντίο Πλατανιάς. Παναθηναϊκό ΑΕΚ το δίνουμε και δύο χ. Ωραίος. Πάω Κατρόμητος και δύο άσο. Και τώρα τι, κλέβουμε εκκλησία. Ξέρεις πόσοι παίξαν χιλιάρικα στον άσο. Τραβήξαν κάτι χιλιάρικα, 1,5 χιλιάρικο.
κάτι έμφυα θα βγουν, κάτι αυτά. Πιο σίγουρο άσο δεν υπάρχει. Θέλω να μου πει πόσοι πιστεύανε ναι. στο 2-0 του Εργοτέλη ναι. ότι μπορεί ο Άρης να γυρίσει το παιχνίδι. Θα σου πω. Και ποντάρανε. Θα σου πω. Εκείνη την ώρα. Πάρα πολύ. Δύο ξέρω εγώ. Ο ένας είναι. Πόσο έδινε. Ξέρω εγώ πόσο έδινε. 5,5 έδινε. 11. 11. Λοιπόν, έχω ένα φίλο, το κοινικό σκούλικο. Κοινικό σκούλικο. Κοινικό σκουλίκι. Δηλαδή τα βλέπει τα πράγματα. Ναι. Παίζει άσο τον Άρη και κάνει cash out. Πώς τα λέτε αυτά εσείς. Και αυτή που του δίνει, ξέρω εγώ, 80 ευρώ. Το ημίχρονο του δίνει 40. Παίρνει τα 40 και το βάζει στο διπλό. Και παίρνει τα 10πλάσια, 8πλάσια, πόσο ήταν. Και ο Χατζινάκος που τα ψάχνει αυτά, το έπαιξε διπλό. Πολλοί το παίξαν διπλό. Όπως πολλοί βάζουν χιλιάρικα σήμερα για να πάρουν στο εξωτερικό 400 ευρώ με το 1,40-1,35 που δίνει τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το φράξαν κιόλας το ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν δεν το φράξανε, μπαίνουν ασύστολα. Ποιο είναι το σημείο μου το Σαββατοκύριακο, ποιο ήταν. Για να δω. Με όπλο. Η σοβαρότητα ο Άρης. Εντάξει. Ναι. Μια ομάδα που έχει 3-3 και τη δίνει δύο φράκια στον Εργοτέλη. Ναι. Του Τάκη Γκόνια. Ναι. Τον Άρη που δεν έχει φάει γκολ. Ναι. Και. Δεν σε είπα θα φάει γκολ, Άρης. Ήρθε η ώρα να φάει γκολ. Εσύ έλεγε θα λήξει 1-0, θα χάσει. 3-1 είπα θα χάσει ο Άρης. Εγώ έλεγα θα κερδίσει. Πού να ξέρω εγώ τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τι κάνουν. Ναι. Αρχίζει ο Άσος κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Ναι, έφτασε στο 1-23. Ναι. Ο Άσος, το διπλό δεν το διπλό. Ναι. Αυτό που θα πω είναι γεγονός. Ναι. Μπορεί να ρωτήσει το Μάτζιο. Ναι. Είμαι εδώ πέρα το Σάββατο πριν την εκπομπή. Ναι. Και φοράω ένα παλτό το οποίο είχα 3-4 χρόνια να το φορέσω. Πόσο χρόνο ήταν το παλτό. Το παλτό μπορεί να είναι 100 ετών. Καλό παλτό. Το φαντάζομαι. Αρκουδοτόμαρο. Όχι, ρε, παλτό κανονικό. Παλτό, ναι, ναι. Λοιπόν, κάνω μια τσέπη έτσι που δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ. Βρήκες λεφτά μέσα. Όχι, ρε, τι λεφτά. Τι. Βρίσκω ένα δελτίο 8/12/13. 8/12/13. Ένα σύστημα 4-5 το οποίο είχε πάρει 95 ευρώ. Ναι. Και δεν το έχεις δώσει. Είχε πιάσει. Όχι, ρε, το πληρώθηκα με την απόδειξη πληρωμής. Ωραία. Από τη μία λόγια, τι να το κρατήσω αυτό το δελτίο. Ναι. Και από την άλλη, πρώτο παιχνίδι ποιο ήταν. Εργοτέλης Άρη. Εργοτέλης Άρη. Τι είχε βγει. Το over 2-20. 2-20. Πόσο είχε ληξεί εκείνο το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, 3-1. 3-3. 3-3. Ναι. Μέχρι το 60-0. Παίρνω τηλέφωνο δύο φίλου μου, ξεχάσω το διπλό. Over. Και over 3,5. Δεν καλάει ποτέ. Τελείωσε. Σημάδι του Θεού. Όχι, ρε. Όχι. Ρε φίλε, τι πιθανότητε υπάρχουν ναι. να βρει σε ένα παλιό σου ρούχο ένα δελτίο παραμονέ του αγώνα ναι. από ένα παιχνίδι το οποίο. Με αυτό ξεκινάει το δελτίο και έληξε over. Πέρα, τι πιθανότητε. Όχι, εντάξει. Ένα στι χίλιε. Στι 10.000. Ασύλληπτο είναι. Πάμε θέματα. Άλλα. Λοιπόν. Κοίταξε να δει. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έχουμε μάθει πλέον ότι μία ομάδα πέφτει. Γιατί το έγραψε και πολύ σου θα το γράψει. Απλά εγώ πίστευα. Εσύ, θα το πω ανοιχτά. Μίλησα με τον Αναστόπουλο, μου είπε ο Πλατανιά. Δεν πάω γιατί ήταν. Ήταν να πάω στον Πλατανιά και με είπαν να τον πιάσω. Μην πα, θα τελειώσανε. Αυτό. 1,5 μήνα πριν. Πάμε παρακάτω. Δεν είπα εγώ ότι λες κάτι. Δεν λέω ότι το έβγαλα από το μυαλό μου. Σου λέω ότι κάτω τι μαγειρεύουν και τι μαγειρεύουμε εμείς. Η δεύτερη ομάδα θα στην πω από τώρα ποια είναι. Πες τη μου, ρε Γρηγόρη. Εντάξει, αυτή η ομάδα που η οικογένεια δήλωσε ότι φεύγει. Ο Απόλλωνας. Λογικό είναι. Λογικό. Οπότε οι δύο ομάδες βλέπετε στο τέλος του αθλητισμού. Μπράβο τον Γκούγια λοιπόν, ο οποίος όλη τη Λάρισα. Μάλιστα. Και σκασμός οι Μάστερς, θέλετε χαρτζιλίκι από τον Γκούγια. Ο Γκούγιας δεν δίνει χαρτζιλίκι, τρελός. Δεν μασάει. Πρόεδρο, δώσε κανένα φράγκο, γέμισε κανένα πούλμαν. Δεν μασάει ο Γκούγιας από αυτά, είναι τρελός. Εντάξει. Χαρτζιλίκια, οι οργανωμένοι στον Κούγια δεν παίρνετε φράγκο. Όπως δεν παίρνετε χαρτζιλίκια στην Ξάνθη και ποια άλλη ομάδα είναι. Ξάνθη είπαμε, δεν χαρτζιλικών. Και Πανετολικός. Και Πανετολικός δεν χαρτζιλικών. Και ο Ατρόμητος δεν τους χαρτζιλικών. Γι' αυτό βρίζουν τους προέδρους. Ξέρεις, οι οργανωμένοι, πάει καλά, δεν πάει καλά η ομάδα. Άμα τους κάτσει καλά φράγκο, εκεί αυτές οι ομάδες, θεός ο πρόεδρος. Ειδικά τώρα έδειξε και τους τραυματιοφορείς εκεί πέρα. Που του κάνανε ρεζίλι όλη την πόλη. Τέλειωσε. Τελείωσε. Φύγανε ο Ινδιάνος. Φύγανε. Και ο Πάκμαν. Φτάνει. Αρκετά φάγανε. Ας πάνε δουλέψει πουθενά άλλου. Βγάλουν κανένα μεροκάματα. Φτάνει. Τα τεμπελχανία να πούμε. Να διαβάσω δύο μηνύματα για να πάμε σε διάλειμμα. Διάβασε. Κωστή διαιτησία Λαμίας. Ναι. Μήπως αποδεικνύει ότι η ΕΠΟ είναι αλλού και όχι του Σαββίδη. Η διαιτησία τη. Τη Λαμίας. Ναι. Μήπως αποδεικνύει ότι η ΕΠΟ είναι αλλού και όχι του Σαββίδη. Γιατί η Λαμία τι σχέση έχει με την Κέρκυρα. Για την ευκολία. Α, η Κέρκυρα που είναι ομάδα του Σαββίδη, ναι. Ναι.
Κόκκινε, ελάτε να κάνετε τις λακκούδες στο γήπεδο. Α, έπεσε, συγγνώμη, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Μελισανίδης Αβίδης θες να πεις. Δεν είναι Μελισανίδης. Η Λαμία είναι Μελισανίδης. Όπως και η Καλαμαριά είναι. Όπως και η Καλαμαριά είναι Μελισανίδης. Λάθος κάνεις με τη Λαμία. Και η Καλαμαριά είναι Μελισανίδης. Μαρινάκης είναι η Λαμία. Τι είναι? Μην επιμένεις. Μαρινάκης είναι η Λαμία. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Κόκκινε, ελάτε να κάνεις λακκούδες στο γήπεδο του Νάου σας που άνοιξαν θέσεις παίκτες του Ηρακλή. Ωραία ομάδα και ωραία φανέλα, αστέρια τους υποβασμούς μόνο εσείς και γελάει. Κοίταξε, αυτός που γελούσε ήταν ο κύριος Κόκκαλης. Αν γελάς γιατί μια ομάδα υποβιβάστηκε εξωαγωνιστικά, γέλα. Δικαίωμά σου είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τι κάνεις αφεντικό? Εδώ, στον αγώνα. Ποιον αγώνα, αφού σε αραχτώ στην τηλεόραση? Τον αγώνα, τέκνο μου, δεν βλέπεις? Τον αγώνα της EuroLeague στην Nova. Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Μη χάσεις τη θεϊκή αναμέτρηση Παναθηναϊκός Superfoods Real Madridis στις 24 Νοεμβρίου. Αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Ματίνα, πού πήγε το παντελόνι μου? Το καφέ? Στο δωμάτιο. Και πού πήγε το δωμάτιο? Knauf. Συστήματα δόμησης για γρήγορη και εύκολη ανακαίνιση. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Και τώρα σε μοναδική προσφορά Levita συμπύκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας 800 ευρώ με δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα Προέκταση Μακρυγιάννη 2310-692-630. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Όλα τα προϊόντα Pantene, ένα συν ένα δώρο. Μικρές συσκευασίες, πάνες Pampers, Baby Dry, Premium Care και Pants, ένα συν ένα δώρο. Βαφές μαλλιών Color Sensation, 50% φθηνότερα. Και Skip Scone, υγρό, πανίσχυρο μικρό, κάψουλες ή συσκευασία μόνο 6,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προστα Vital. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προστα Vital είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό, φυσικά.
Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Black Friday στο One Salonica. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μια νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο. Και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit. Τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών. Με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης. Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη. Πολυτεχνείο 4, Κέντρο. Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit. Για ό,τι πίνετε. Black Friday στο One Salonica. Αυτή την Παρασκευή, οι χαμηλότερες τιμές της χρονιάς. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Do you have the time to listen? Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και εδώ είστε στους 95,5 των FM στο Μετρόπολης 95,5 και μαζί μας ο Κλειδαράς. Ο Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 109 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι άλλο πρόβλημα και αν υπάρχει, έρχεται και σας λύνει το πρόβλημά σας άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά με ένα τηλέφωνο στο 85 27 27. Ο φίλος μου Βασίλης ο Μπουρουσάκιας λέει: καλησπέρα σας, τι πιστεύετε για τη φετινή Dortmund? Εγώ διαγρύνω την μεγαλύτερη φελάδα των τελευταίων ετών αμυντικά. Τώρα είναι που θα πάω στο γήπεδο να στηρίξω την ομάδα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είναι μόνο αμυντικά, κάτι δεν μ' αρέσει και στη μεσαία γραμμή. Κάτι δεν μ' αρέσει, Βασίλη, και στη μεσαία γραμμή. Κάντε ένα σχόλιο για Φερόνε, όπου με δύο ασίστ στα δύο τελευταία παιχνίδια της Λάρισας με Λεβαδιά και Απόλλων μας χάριζε 6 βαθμούς. Πολύ ωραίος παίκτης, αδικείται, παίζει μόνο 10 λεπτά σε κάθε μάτς. Λέει ο παδός της ΑΕΛ. Ναι, ότι. Ο οποίος λέει για τον Περόνε, του αρέσει πολύ. Ναι. Και λέει αδικείται, παίζει 10 λεπτά. Ναι. Τον ρώτησε άμα μπορεί να παίξει 12 λεπτά. Ή ένα μισάωρο, ο Περόνε. Καλή ερώτηση. Ναι, αυτό πες το. Αυτή είναι καλή. Δηλαδή... αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης. Ναι, χθες το μάτι το είδες, Λάρισα. Το είδα. Ναι. Και στεναχωρέθηκα που δεν έβαλε γκολ ο Απόλλων. Τι, γιατί στεναχωρέθηκα? Για να πληρωθώ. Α, συγγνώμη, ναι. Με ποιους μοιάζαν οι προπονητές? Σαν να έβλεπα τον Αυλονίτη με τον Ανέστη Βλάχο. Είσαι κακός. Τι ήταν αυτοί οι δυο, ρε. Τι Αυλονίταρος είναι αυτός? Παλιός αστυνομικός είναι. Ωραία, έχει φάει κομμουνιστές στον δρόμο αυτός. Πώς το λένε, Φιντάνης. Ο Φιντάνης είναι. Για άνοιξε τα χέρια σου να δω την εφέριδα.
Πώ τα χωροφύλακα αυτό. Χωροφύλακα ή εθνοφύλακα, δεν ξέρω. Κάτω από το φω και τη βουζέπε τέλο πόρ, τι έχει εκεί. Πάει στα θέματα κόκκινα. Έχει την αυγή. Άστο, δεν το είδε το μάτσο. Λοιπόν, το είδα το μάτσο. Δεν είδε. Τον Ανέστη Βλάχο δεν τον είδε. Το προπονητή του Απόλλων. Καλά, δεν το είδα. Ό,τι πει. Okay. Δεν το είδα. Ο Ινδιάνο βρίσκεται ακόμα στο κήπεδο. Τα παίρνει ακόμα, ε. Τότε τι φωνάζουν οι μάστερ. Κι άλλα λεφτά θέλουν. Αρκετού τα ίδια κούγε εκεί. Κόκκινε, βάλε στο διπλανό σου ένα θερμόμετρο. Λέει, τον άκουσα να λέει συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είπε συγγνώμη. Ναι. Μπορώ να κάνω καρκίνωμα να έχω βγάλει. Τι είπα ξύλο, ρε. Γιατί στεναχωρέθηκε. Όχι, μήπω ξύπνησε περίεργα έτσι. Όχι, μια χαρά ξύπνησε. Αργά. Μα το τολμώ. Άντε το χιούμορ σας. Άντε το χιούμορ σας. Ζεστούλησε. Άντε, πάμε. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Ο Θωμαΐδης πριν από λίγο κατηγόρησε το Γραμμένο για αλαζονία. Ναι. Τι να πει κανείς, τι να σκεφτεί κανείς και τι να υποθέσει. Κοίταξε, ο Γραμμένος έχει ένα αλαζονικό ύφος όταν μιλάει. Νομίζεις ότι είναι ο Ορφέας Ζάχος σε παλιά ταινία που κάνει το Λόρδο. Κύριε Κανελάκη, οι δημοσιογράφοι. Τους έκανε και μαθήματα. Καλά σας έκανε. Σας έκανε μαθήματα, δημοσιογραφίας ο Γραμμένος. Καλά σας έκανε. Καλά σας έκανε. Τον κάνατε εδώ πέρα μάγκα να πούμε. Στάσου λίγο ρε κόκκινε. Χωρίς κριτική δεν σας σέβεται τώρα. Έπιασε τον παπά από τα αυτά και νομίζω ότι έγινε ο Μπερναμπέου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι, ο έτσι ναι. Και πώς θα κάνετε την είδηση. Άσε μας ρε Γραμμένο να τους πεις τώρα πώς θα κάνουν την είδηση τώρα οι δημοσιογράφοι. Έξυπνε τώρα, σε έκανε ο Σαββίδης πρόεδρο στην ΕΠΟ τώρα. Είδε τον παπά, έπιασε τον παπά από τα αυτά τώρα και νομίζει ότι έγινε κάποιο. Να είσαι ταπεινό. Ταπεινό. Και να μην βγάλει σκάνδαλο όπως έβγαλε ο Γκαγκάτσης, όπως έβγαλε ο άλλος η μούμια του Φαραώ στην Ξάνθη, πώς το λένε ο Γκυρτζίκης. Να μην βγάλει σκάνδαλα. Θα περάσει την ιστορία ως εξηγιαντής. Ας τα μαθήματα θα τώρα. Θα ήθελα πολύ να πω ναι. Κάτι αλλά έδωσε. Καλό παιδί είναι. Αλλά όχι τώρα να καβαλείς το καλάμι τώρα πρόεδρος της ΕΠΟ και να τρελαθεί. Παιδί δεν είναι σίγουρα. Ναι. Τώρα είναι. Καλός τίμιος είναι. Καλός οικογενειάρχης είναι. Δεν το γνωρίζω. Χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν το γνωρίζω. Μην τρελαθεί από την αλαζονία, αυτό λέω. Δεν το γνωρίζω. Πράγμα, παρακάτω. Δεν το γνωρίζω. Εντάξει, ναι, ναι. Εγώ το βλέπω χαμηλών τόνων. Καλό παιδί είναι. Παρακάτω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι εκεί που βλέπω πολλά παιχνίδια. Ναι. Έχει πολλούς Αριανούς. Πού? Εκεί που βλέπω. Ναι. Λοιπόν. Και λένε το εξής. Τι λένε οι Αριανοί. Όποτε παίζει ο Άρης και ναι. Παίζουν διαιτητές περίεργα. Ναι. Ρε συγγραμμένε. Ακούνε το τι, που σλούκια μιλάμε πέφτουν. Δεν υπάρχει. Είσαι το παίζει και Αριανός και δεν είσαι Αριανός και πήγε και το Σαββίδι και μη τυχόν δεν ανεβούμε. Τι παράπονα έχουν οι Αριανοί. Είναι πέναλτι θέση του Άρη. Εγώ θα σου πω ότι στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο στο κύπελο τον έσβαξε τον Άρη διαιτησία. Ποιον? Στο κύπελο. Στο κύπελο, ναι. Με τον Πανιόνιο. Γιατί τον ένοιαζε ο Άρης με τον Πανιόνιο. Δεν ρωτάς τον πληροφορίδη να σου πει τι έγινε σε εκείνο το μάτς. Ναι, τι σε είπε. Ότι είμαι αγανακτισμένος που δεν κερδίσαμε. Ναι, εσύ είπε. Ναι. Σε δούλευε. Δεν συνηθίζει να με δουλεύει. Έλα ρε κόκκινε, εσύ είδε Χαϊβάνη εκεί, σε δούλεψε. Λες. Με τον Πανιόνιο. Λες, του καθρέφτου αγκητιέσαι. Ναι. Μοιάζει για ωραίο ή μόνο για. Όχι, δεν πήμε, μόνο για έξι. Μόνο για έξι. Μάλιστα. Και πάλι η εξυπνάδα μου είναι στο 1 τέταρτο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και μεγαλύτερη. Εμπιστεύομαι την αντικειμενικότητά σου, φίλε. Λέει ένα φίλο. Δε στο διάλειμμα τα γκολ του Άρη, το δεύτερο γκολ ανύπαρκτο πέναλτι και το τρίτο offside. Άμα θε σχολίασε το, λέω Σάκης από την Καβάλα. Θε να σχολιάσει. Τι να πω. Που λένε οι Αριανοί για το Γραμμένο για τη διαιτησία που διαμαρτύρονται. Με τον Πανιόνι θέλουν να πάρουν κύπελλο. Από το 1912 έχουν να πάρουν κύπελλο. Εσύ είδες να στεναχωριέται κανείς για τον κόλ που έφαγε ο Εργοτέλης. Εγώ είδα πολλούς να χαμογελάνε. Ρε, άλλο είναι το θέμα μας. Άλλο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι ότι αυτή τη στιγμή λες οι Αριανοί στο καφενείο. Λέει για τον Γραμμένο. Ναι. Τι έχουν να πούνε χθες. Για τον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο θέλανε να κερδίσουν. Θέλανε. Σαν τρελή. Ο ίδιος Άρης ήθελε να κερδίσει. Φυσικά και ήθελε. Ναι. Ποιος το είπανε. Ναι. Σε βρήκαν βλάκα. Κοίταξε, υπερεκτιμάς πάρα πολύ. Όχι, και υποτιμάς πάρα πολύ. Δεν υπερεκτιμάω εμένα. Έτσι. Υποτιμάω εσένα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν το είδες στο παιχνίδι. Τον Άρη με τον Πανιόνιο. Όταν βγαίνει. Πώς δεν το είδα το παιχνίδι. Όταν βγαίνει και μου λες ότι αυτό το παιχνίδι βρωμάει. Τι βρωμάει. Όταν λες ότι και υπενείς ότι αυτό το παιχνίδι βρωμάει. Ναι. Εντάξει, τα μυαλά σου ή έχουν ξεφύγει από τη θέση τους ή με δουλεύεις. Ένα από τα δύο. Να σου πω κάτι, ρε, εγώ είδα ένα παιχνίδι box to box. Εσύ, ναι. Είδα ένα παιχνίδι το οποίο θέλαν. Ναι, box to box. Το οποίο το θέλαν και οι δύο όπως και δίποτε. Εντάξει, Γρηγόρη. Δεν του βγήκε του Άρη. Ήθιστε από τα 9 μου χρόνια να βλέπω match τα οποία είναι όμορφα. Β' εθνική θέλει. Την ομάδα σου θέλει σε κάτι 4-0 με τον Άρη στο Καφτατζόγλιο, 3-0 από το 20 θέλει. Τι θέλει να σου πω. Τι θέλει να σου πω. Αμφισβήτησα το ότι βλέπει ποδόσφαιρο και του αρέσει και το αρέσει. Τι θε να σου πω. Άστο να μπορώ να έχω διαφορετική γνώμη. Ναι, μπορεί. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Είναι εκεί.
Πάμε παρακαλώ. Ραπ. Ή απλά ιντριγκάρεις για τηλεθέαση, ακροματικότητα είναι εδώ. Ναι, ή. Ή μας κοροϊδεύεις. Δεν μπορεί να μην βλέπεις πώς τα κόζια τα έχει η ΑΕΚ και να λες ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ναι. Αν το δάκτυλο το είχε κάνει ο Λουτσέσκου, ναι, χτες, σήμερα θα είχαμε έκτακτα σε όλα τα κανάλια των Αθηνών. Ναι. Ξύπνα γιατί ξέρεις μπάλα. Ναι. Μήνυμα το οποίο το έχει στείλει από δύο διαφορετικά κινητά. Ναι. Για να προσέξεις τώρα και τι γίνεται. Ναι. Αυτό δηλαδή έχω εγώ το γραμμένο. Ένα λεπτό. Έχω εγώ το γραμμένο. Έχω πάει στις ενώσεις με κρουασάν. Εντάξει, και θα πάρει τη διαιτησία η ΑΕΚ. Χάνει την ουσία. Μισό λεπτό. Θα πάρει η ΑΕΚ τη διαιτησία και το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, κι εγώ που είμαι αυτός που πληρώνω, δεν θα βάλω 50 τσετσένους έξω από τα σπίτια των διαιτητών να φέρουν βόλτες, ας πούμε. Τι μας λες, ρε φίλε. Τι μας λες. Παρακαλώ. Χάνει την ουσία. Εγώ χάνω την ουσία. Τι συνουσία χάνω. Την ουσία. Α, την ουσία χάνω. Ναι. 14 και 22 και 36. Ναι. Ναι. Το πίνω. 14 και 39 και 46. Ναι. Από άλλο κινητό. Από ένα κινητό, από δεύτερο κινητό. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο σκοπός του είναι, ναι, να το διαβάσεις. Ναι. Να το πεις. Εντάξει. Δεν είναι ξεκάθαρο. Μα εσύ διαβάζεις τα μηνύματα, ρε Γρηγόρη. Όχι. Άλλο σου λέω. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν είναι φωτογραφικό ότι έχει σκοπό να. Α το πει, αφού το έστειλε και πλήρωσε μισό ευρώ, γιατί να μην το πληρώσει. Μισό και μισό ένα. Λοιπόν. Κωστή, βλέπει δηλαδή σφαγή του Εργοτέλη και όχι τα λάθη του Γκόνια, φουλ επειδή συμφωνεί. Ο Γκόνια είναι σερσερή. Θα απαντήσω. Ναι. Ο Γκόνια είναι φελό. Απαντάω εγώ. Τι να πούμε τώρα. Ο Τάκη Γκόνια. Φελό είναι. Ο Τάκη Γκόνια είναι ένα πολύ καλό παιδί το οποίο. Προπονητικά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Ψυχιατρικά δεν ξέρω πού βρίσκεται. Μια χαρά είναι. Μια, ναι, λες εσύ. Ένα πολύ καλό παιδί. Βρε, δεν λέω ότι είναι κακό παιδί. Ψυχιατρικά λέω είναι πολύ καλό παιδί. Ναι, καλά, ναι. Ο τρόπος όμως που παίζει ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ναι, μπορεί να δώσει θέαμα και ήτες. Πολύ ωραία παιχνίδια, όχι όμως αποτελέσματα. Αυτό το μαρκάρω ψηλά και πιέζω ψηλά, όπως κάνει η Μπαρτσελόνα ή η Ατλέτικο Μαδρίτης ή κάποιες άλλες ομάδες, έχει και όρια. Δεν μπορεί να παίζει φουλ επίθεση. Δεν γίνεται, λένε τώρα οι αντιαριανοί ότι είναι offside το δεύτερο γκολ. Λέω εγώ σαν Γρηγόρης ότι δεν μπορεί στο 88 στα 30 μέτρα, 5 μέτρα έξω από την περιοχή να είναι δύο παίκτες του Άρη μόνοι με τον τερματοφύλακα. Διαφωνείς, Κωστάκη μου? Είναι θέμα του Γκόνια, ρε φίλε. Διαφωνείς? Είναι αδιανόητο. Ρε Κόκκινε, είναι, δεν offside. Άκου εδώ, ρε Κόκκινε, γιατί έχω ακούσει πολλά για αυτό το μάτς. Εάν δεν ήταν ο Γκόνιας φελός να αντιμετωπίζει τα μάτς έτσι, θα έλεγα το μάτς είναι ύποπτο εγώ. Επειδή ξέρω, επειδή αυτοί που μιλάνε για στημένα μάτς ύποπτα δεν ξέρουν. Ξέρουν, δεν ξέρουν τον Γκόνια τι φελός είναι. Ωραία, εμείς τον ξέρουμε τον Γκόνια. Τι φελάδα βαράει. Τρολοκομείο. Λοιπόν, ο Γκόνιας είναι τέτοιο το στυλ του που το 2-0 θα το κάνει 5-0. Και συνέχιζε να βγαίνει μπροστά. Είναι ανόητος. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Σαν παίκτης ήταν παιχταράς. Αλλά ποδοσφαιρικά σαν προπονητής είναι ανόητος. Προσπαθεί, όπως έλεγε ο Μιχαλίτσος προηγουμένως, να διδάξει το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρσελόνα στον Εργοτέλη. Δεν γίνεται. Είναι σαν να πάω με τον Κόρτομπα να τρέξω Φόρμουλα 1. Δεν τρελαθήκατε, ρε. Όχι να πάει με τον Κόρτομπα, με τον Κόρτομπα. Πώ! Σήκαν πα και με τον Γκίλο. Άντε, ρε, πάνε στα θέματα, ρε. Άντε. Δε τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Ναι. Κόκκινε, άστα παραμύθια, αλλά ήρθε την ώρα που τον έλεγε. Μιλημένο το μάτι του Άρη και στο είχαν πει και ο Ραπτόπουλος, έχει πει στη μένα παλιότερα, είσαι τα χτύπη το δίδυμο. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Κανείς δεν μου είπε τίποτα. Να ξέρεις ότι όταν μας λένε κάτι, εμείς έχουμε και τη φελάδα και τα λέμε κιόλα. Λοιπόν, για φελούς μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Εμείς έχουμε τη φελάδα, ναι, και τα λέμε κιόλα. Ναι, άκουδο για φελούς. Ακούστε, ρε φελή παοξίδες, για τον Μπερμπάντοφ που το φέρατε πέρσι εδώ πέρα. Περπατώ. Σας είπαμε ότι περπατάει και μας βρίζατε. Και μας είπατε, κοιτάξτε πού θα πάει μετά. Ξέρετε που παίζει ο Μπερμπάντοφ σήμερα? Παίζει. Στην Ινδία, λέει, συμμετέχει σε μια βουλγαρική παραγωγή με τίτλο Revolution He. Το ζηλεύει. Έξ, τι να ζηλέψω, μωρέ. Βούλγαρο άνθρωπο, το ζηλέψω. Το τεμπούτο όμω ηθοποιό, σύντομα στα σινεμά. Έγραψε ο 36χρονο άγρονο. Μπράβο. Μπράβο. Και τι είναι αυτό τώρα. Αυτό είσαι ποδοσφαιριστή τώρα στα 36, στα 35. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή 36. Ο άνθρωπο. Τελείωσε. Κονομάει. Έγινε ηθοποιό. Κακό ηθοποιό κιόλα. Πε στο Κασιδιάρη να μας πει, λέει, που έδινε τον Άρη θα χάσει. Ναι. Α, ναι, καλά σου τι λέει το Αριανάκι μου. Καλά σου τι λέει. Η ΑΕΚ τες έδειξε πόσο μικρή ομάδα είναι. Γκόλ από fair play που δεν γύρισα την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Ντροπή. Μακάρι το πρωτάθλημα πάει στον Ανατρόμο, το Χιμένεθ σιχαμερός. Σιχαμερός γιατί? Γιατί τον βρίζατε τη μάνα το σπίτι και σας έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο. Έλα ρε παιδιά τώρα. Έλα ρε παιδιά τώρα, το αναγάγεται και εγώ δεν ξέρω σε τι. Τότε μια ήταν ο Άντζας, μια ήταν ο Μπέργκ. Και να σας πω πόσα παραδείγματα με δάχτυλα που κάνουν. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Λάθος συμπεριφορά, οκ. Okay. Αλλά δεν θα τους σταυρώνουμε κιόλας. Έκανε το δάχτυλο τώρα. Λοιπόν, σιγά τώρα. Τι σημαίνει το δάχτυλο?
Τι σημαίνει το δάκτυλο για το Χιμένεθ? Τι σημαίνει? Ότι το... σας τη φόρεσε. Όχι ρε. Πριν τον γκολ έγινε. Εσύ δεν είδες και τον μπας. Επειδή αποβλήθηκε θες να πεις. Τι σας τη φόρεσε? Το δάκτυλο το έκανε πριν ισοφαρίς. Τι σας τη φόρεσε? Μάθε ρε κόκκινε το χρόνο. Βιάστηκα να ερμηνεύσω την κίνηση. Τι να ερμηνεύσω? Αφού αποβλήθηκε. Το είδα το παιχνίδι. Ρε κόκκινε, σα τη φόρεσα, σημαίνει σοφάρισε και ναι, δεν έκανε το δάχτυλο. Στο 1-0 έκανε το δάχτυλο. Ναι. Πα τραλάνει τώρα. Βιάστηκα να ερμηνεύσω. Να μην βιάζεσαι να ερμηνεύει. Εσύ όταν βιάζεσαι κάνει λάθο. Πάνε αργά εκεί που πα. Δεν έχει κάνει λάθο. Όχι, ό, ναι, φυσικά και έχω κάνει λάθο. Λοιπόν, τι θε να σου πω τώρα. Αυτό πώ το ερμηνεύει. Έφτασε η ΑΕΚ, κύριε Μελισανίδη μου, στα κόκκινα. Πάρ τον κάτω τον Γιώχασον, πάρ τον κάτω τον το Μάνταλο, πάρ τον κάτω τον Χριστοδουλόπουλο. Στο 53 τον βάλατε, τον Χριστοδουλόπουλο, για να μην πες κάτω κι αυτός. Και ο ήρεμος Χιμένεθ έχει γίνει αλέφαντος στον πάγκο της ΑΕΚ. Γιατί αλλιώς αυτός δεν γίνεται. Έφτασε στα κόκκινά του, στα όρια του. Και θα πάρει αυτή η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Θα πάρει αυτή η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Ο Στέφανος θέλει μήνυμα. Ο Στέφανος. Λέει, ξυπνήστε. Ναι. Φάνηκε από τη διαιτησία στο Λαμία Κέρκυρα. Η ΑΕΚ έχει δώσει δανεικού στη Λαμία, όχι Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, ρε κόκκινε, ποιο Ολυμπιακό. Καλά, σου. Εγώ επιμένω ότι είναι ομάδα. Εσύ, καλά, εσύ τα αρσενικά από τα χαμνά τα καταλαβαίνει. Άσε τώρα εσύ. Τι ισχύει θα μα πει. Πλησιάζει κεφαλιά, να ξέρει. Ναι, άσε τώρα. Ραπ, φαντάζομαι τον Μπροβάτοφ να παίξει σε ταινία δράση και να πρέπει να τρέξει. Θα είναι η πιο σύντομη ταινία όλων των εποχών. Βέβαια. Είσαι ο Γκαμπριέλ, είσαι ρεαλιταρά μεγάλο. Ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, είναι επαγγελματίας, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λέει. Ποιος? Για το Χιμένεθ. Ναι, ρε φίλε, οκ, okay, συμφωνώ. Αλλά από το δεν τα κάνει μέχρι δεν το έχει. Το γιατί τα κάνει. Ο ψυχισμός του. Έχει βγει. Έχει βγάλει την ψυχή του σε αυτή την ΑΕΚ. Το κατάλαβες. Στα όρια παίζει κι αυτός. Αυτή είναι η ερμηνεία. Στα όρια παίζει ο Μάνταλος. Στα όρια πάρ τον κάτω. Έπαιζε ο Μάνταλος. Στα όρια έπαιζε ο Γιώργος. Πάρ τους κάτω. Τώρα είναι για να πάθει έβραγμα και ο Χιμένεθ. Έτοιμος είναι. Αν το δει να σοριάζεσαι, αλλά είναι αδύνατος, δεν θα πάθει. Ποιος? Άμα ήταν χοντρός, δηλαδή, άμα ήταν σαν τον Φιντάνη, χοντρός, δεν το γλίτουνε το έμφραγμα. Το σόρι που είναι σαν τον Σωτήρη Μουστάκα, αδύνατος. Ο Χιμένεθ. Αν ο Χιμένεθ έτσι αυτά που ζει στην ΑΕΚ, ήταν χοντρός, σαν και σένα, πάρ τον κάτω. Εσύ τον έχει κάνει δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Τι? Και αιματολογικές εξετάσεις και τεσκοπές. Φαίνεται ρε, είναι στεγνός άνθρωπος, δεν κινδυνεύει. Στεγνός. Σου λέω, άμα ήταν χοντρός. Άμα ήταν σαν τον Φιντάνη. Το ξέρεις αν έχει πίεση ή όχι. Τι πίεση να έχει. Μπορεί να πάθει εγκεφαλικό. Τι να σε πω. Είναι επικίνδυνος. Πώς θα σου το πω. 50 χρονών. Φωνάζεις να κάνεις δάχτυλα. Δάχτυλα 50 χρονών. Τι δάχτυλα. Θες τι σαν ησυχή ξαφνικά. Ε. Τι. Τη μία τη βλέπεις αλέφαντος και λες να σου πλακώ στο χέρι σου δώσω δυο μπουνιές. Μπα, 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 μπα. Ναι, 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 μπα. Ένα τριάρι, ένα πεντάρι, ένα οκτάρι. Ναι, ναι. Και την άλλη λες. Εντάξει, στα όρια σου ρε κόκκινε μου. Στα όρια σου είσαι. Ο προπονητής της ΑΕΚ είναι στα όρια του. Ο Μελισανίδης από τη γυφτιά του δεν έχει ρόστερ για πρωταθλητισμό. Οι παίχτες δίνουν την ψυχή τους και ο προπονητής. Το καταλαβαίνεις. Είσαι ένας βλαμμένος του Βιώτης, άξεστος, ο οποίος εκφράζεται όπως να είναι. Ναι. Πρέπει να πεις, έλα εδώ ρε Σκρούτζ Μακντακ. Σκρούτζ Μακντακ. Ναι. Λοιπόν, καλή ομάδα έκανες, καλό προπονητή έκανες. Καλούς παίχτες έχεις, ναι. Έχει φτάσει το 150%. Θες να πάρεις πρωτάθλημα. Τέσσερις παίκτες. Αν δεν πάρεις τέσσερις ή πέντε παίκτες στο δεν παίρνεις. Τρεις πρωτοκρασάτους και δύο ρεζέρβες για να μπορέσουν να δώσουν ναι. αναπνοές σε αυτούς που παίζουν. Ναι. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Μπράβο, αυτό του λέω. Εσύ το λες άρες μάρες κουκουνάρες. Άρες μάρες κουκουνάρες. Φυσικά, γιατί αλλάζει το. Καλά, ό,τι πεις. Αυτή από τι πέθανε τώρα 49 χρονών. Ποια είναι. Η Γιάννα Νοβότνα. Δεν την ξέρω. 49 ετών ταινίστρια. Τι τόπα να έχει πάρει αυτή τώρα. Ε. Για να συνεννοηθούμε. Ναι, πες μου, τι. Δεν μ' αρέσει. Ένας αθλητής με αυτό το κορμί, 49 χρονών. Τι να. Συχαίνομαι. Συχαίνεσαι. Την υποκρισία που υπάρχει στον ναι. χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Συχαίνεσαι. Λοιπόν, όταν σταματήσει να υπάρχει υποκρισία. Ναι. Και να λένε, πάρτε όλοι ό,τι θέλετε. Ναι. Τότε καλώς. Θα μιλήσουμε και θα πούμε ό,τι θέλετε. Ναι. Όσο συνεχίζει αυτή η κοροϊδία. Αχ, ρε, και ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Τώρα αυτοί τι παίρνουν. Ο άλλος 50 χρονών από τι πέθανε. Όσο λέει Μανογλού. Από την κατάχρηση που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Τι κατάχρηση έκανε. Ρε φίλε. Ένα 47 άνθρωπο. Πόσα κιλά σήκωνε πάγκο. Δεν ξέρω. 200. Δηλαδή, άμα ήταν μερμήγκι αυτό, ασύλληπτο. 250 κιλά. Ένα 47. Ναι. Το τι να έχει βγει αυτό για να. Μυρμήγκι σηκώνει. Το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι. Ναι. Νομίζω σηκώνει 100 φορές το βάρος του. Δεν ξέρω. Μυρμήγκι δεν έκανα ακόμα. Μπορώ να στο. Μη άστο, θα πάρουμε αργά. 50 χρονών πάρ τον κάτω. Το μυρμήγκι είναι, έχει το χάρισμα. Άντε πάλι το μυρμήγκι. Τι χάρισμα έχει ρε το μυρμήγκι? Να σηκώνει πολλές φορές το βάρος. Πόσο είναι το βάρος του το μυρμήγκι? Πρέπει να το δω ρε φίλε. Και τι, γιατί δεν είμαι εντομολόγος. Ναι. Το είχα διαβάσει. Εσύ όμως... πόσο σηκώνεις δηλαδή?
Εγώ πώ σηκώνω. Σηκώνει το βάρο. 100 κιλά σηκώνω. Το βάρο. 100 κιλά. Ναι. Και η ψυχή σου από πού θα βγει. Από το αυτή, το δεξί, από τα αριστερά, από τη μύτη. Ψυχή μου. Πώ θα σηκώσει 100 κιλά. Έλα, σηκώσει ό,τι ώρα θέλει. Ναι, τι θα σηκώσει την πόλη. Να σηκώσω εσένα. Πού θέλει να σηκώσω. Να με σηκώσει εμένα. Ναι, εύκολα. Πώ θα με σηκώσει. Το καλοκαίρι βουκιά από μένα κάνουν. Είμαι η εξέδρα που έχω. Δηλαδή, σε πάω στο γυμναστήριο. Ναι. Θα σηκώσει 100 κιλά πάνω μία φορά. Γιατί να μην σου. Μία φορά. Άλλο ο άνθρωπο, καταρχήν κάνει ένα πράγμα. Τι άνθρωπο. Άλλο ο άνθρωπο θα τον πιάσει να το σηκώσει. Ναι, ναι. Και άλλο η μπάρα. Νεκρό, νεκρό το σηκώνει. Μπορεί όχι. Ε? Μπορεί όχι. Το νεκρό νομίζω είναι δύσκολο. Δύσκολο το σηκώσει. Νομίζω ότι το νεκρό είναι πολύ δύσκολο ναι. Να το σηκώσει. Κάτσου βάλει με λίρε το σηκώνει. Υπάρχουν τρόποι να σηκώσει. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τρόπο να σηκώσει. Εμένα με σηκώνει. Εύκολα. Πού να με πα. Με πα 10 μέτρα. Στον νόμο θα σε πάρει. 10 μέτρα με πα. Στον νόμο θα σε πάρει. Μέχρι έξω πάω. Μέχρι έξω. Πανεύκολα θα σηκώ πάνω. Δεν τελειώσω. Πάρε, πάρε το. Θα σε δείξω και πώς. Μετά με τη Μάγδα έπεσε όρχης του Γρηγόρη κάτω. Δεν λέγεται Μάγδα. Μαγδαλίνη. Εντάξει. Λοιπόν. Πάει. Θα σηκώσω εύκολα. Θα με σηκώσει. Εύκολα. Το λάστιχο στο γυμναστήριο το σηκώνει. Μπορεί όχι. Μπορεί τα ίδια λιγότερα κιλά να μην το σηκώνω. Υπάρχουν τρόποι για κάποια πράγματα. Αυτό θέλω να σου πω. Αν πα να πάρει μια πέτρα. Πέτρα. Η οποία είναι 30 κιλά μπορεί να μην το σηκώσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ. Κάτι άλλο 30 κιλά μπορεί να το σηκώνουμε. Ναι. Υπάρχει τρόπο για όλα τα πράγματα. Θέλει τρόπο δηλαδή. Φυσικά. Ναι, αυτό θες να δηλαδή, ναι. Χτυπάει κάποιο το πόδι. Ναι. Ρε κόκκινε, σου... πήγαμε μακριά μαζί. Ο Σουλεϊμάνογλου ένα 47. Ναι. 55 κιλά άνθρωπο. Ναι. Που σηκώνει από τη μία ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο. Γιατί έβλεπε έναν άνθρωπο. Τι να ήπια αυτό. Πολύ κοντό. Ναι. Τι να ήπια αυτό. Το χυμό που πίνουν οι γαλάτε. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω φίλο αρσιβαρίστα. Το Γιάννη τον Καραγιάννη. Ο οποίο ήταν ένα 90 βόδι. Όταν παρκάρανε, διπλοπαρκάρανε. Όχι, ποιο είναι ψυχό, είναι βόδι. Ναι, να σε πάρει. Τι να σου βόδι, σου λέω, ρε. Βόδι εσύ. Του είπανε, κοίταξε, να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Λέει να κάνω πρωταθλητισμό. Τον πήρανε, τον πήγανε εκεί στο Παλέντε Μόρ, πώ το λένε. Παλέντε Σπορ, λέει. Παλέντε Μόρ, το έκανε και γαλλικό. Λοιπόν, το τραβήξαν εκεί. Τον είδαν ταλέντο και τα λοιπά. Του λέει, κοίταξε, για να κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να πάρει αυτά τα φάρμακα. Ναι. Και λέω, Καραγιάννη δεν παίρνω. Λέει, ευχαριστώ και δεν έκανε πρωταθλητισμό. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι. Ο Βαλέριος, πώς το λένε, ο Λεωνίδης. Ο Λεωνίδης έκανε. Πόσο χρόνο είναι. Δεν πρέπει να δω. Να δούμε και αυτός πόσο θα πάει. Αρέσει. Ναι. Για να μιλήσουμε τώρα με σαφήνεια και σαφήνεια, ναι, ναι. Υπάρχει το ντοπάρισμα αυτόν τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ναι. Αποκαλύπτονται όλοι. Οι Αμερικανοί γιατί είναι έξω από τους ελέγχους του Γουάντα. Ναι, αλλά παθαίνουν στα 55 κάτω πέρα. Ένα μπράβο. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πρώτος γονείς. Ναι. Οι οποίοι, ό,τι το παιδί του ξεκινάει. Πρέπει να το πούμε, παιδί μου. Ρε, κόκκινε, μπορεί να τραβήξει αυτό το δρόμο, να τελειώσει. Κόκκινε, μήνε, κόκκινε. Για, τα κιλά του, για τα κιλά του Σουλεϊμάνογλου, λέω. Ξέρεις ότι είχε ένα γκόμενο αυτό σε ένα οδηγό πούλμαν. Το ξέρεις. Πήγαινε με γυναίκες, με άντρες πήγαινε. Πήγαινε και με γυναίκες. Τον είχε ερωτευτεί ένας πουλμαζής, δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί, σου είχα τσακώσει. Το σήκωνε το πουλμαζής. Ήταν θαυμαστή. Το σήκωνε ψηλά και. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Τι είναι αυτά που λες, τον έβγαζε και ομοφυλόφιλο. Δεν τον έβγαλα, ρε. Του είπα ότι ήταν ερωτευμένο ένα πουλμαζής με αυτόν. Επειδή τον ήθελε ο πουλμαζής, σημαίνει ότι δεν και καλά. Τώρα δεν τα πούμε κιόλα. Κοίταξε, επειδή είσαι παϊσέξουλα. Με το ζόρι να του βγάλει όλο το ίδιο. Σαν την κολοβία λεπούκεση. Τη κόπικη ουρά. Δικαίωμα του καθενό να το αρέσει τι θέλει. Αλλά με το ζόρι να το. Άλλο είναι το ζητούμενο. Έγινε και ένα σασυρμά εκεί που? Με υποκριτέ. Πήγε το παιδί και είπε ο Βαλέριος Λεωνίδης και. Ο Βαλέριος Λεωνίδης τι είναι, Έλληνα. Πόντιο. Τι Πόντιο. Ελληνοπόντιο. Ρε τι Πόντιο είναι, Βαλέριος Λεωνίδης. Πήγε το παιδί. Δηλαδή, πήγε δηλαδή το... αν δεν σήκωνε βάρη τώρα, θα τον ο Κασιδιάρης έξω από το σπίτι του και θα φώναζε έξω οι ξένοι. Άκουνα. Άκουμε τώρα, πήγε. Φίλησε τον τάφο του φίλου του. Τον τάφο φίλησε. Του συμπολεμιστή. Τον τάφο. Το φέρετρο. Το φέρετρο. Το φέρετρο. Ναι, και. Αρχίσανε. Ποιο? Α, την κουφάλα είχε πάνω τουρκική σημαία. Ναι, φίλησε την τουρκική σημαία. Και τι έγινε. Ρε φίλε, αποδίδει δυσφόρο τιμή. Δηλαδή, ναι. Ποιο το είπε αυτό, τον άτιμο που έκανε την. Βρέθηκαν. 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 Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι, βλάκι. Πηγαίνουμε ναι. Για κάποιο λόγο στην Κωνσταντινούπολη. Εμεί. Ναι. Για ποιο λόγο να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Για ένα λόγο, ρε παιδί μου, άλφα. Πες μου ένα λόγο που μπορεί να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Να ψωνίσουμε φθηνά ρούχα. Μπράβο. Να πάρουμε ωραίους μπακλαβάδες. Το δέχομαι. Να δούμε την Αγία Σοφία. Δεν το δέχομαι. Να δούμε ένα ωραίο χανουμάκι να χορεύει πάνω στο τραπέζι. Το δέχομαι. Εντάξει, ναι. Να τις καπουλάρουμε από ναι, ρε, και κόκκινε, και λέγε, γυναίκες, λέγε, λέγε. Εντάξει, λέγε, ναι, 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 λέγε. Λοιπόν, λόγο, ναι. Και για κάποιο λόγο έρχεται ένας φίλος και λέει θα πάμε σε αυτό το τζαμί. Τζαμί, ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε τα παπούτσια μας και να σεβαστούμε το χώρο που ο άρρωστος προσεύχεται, ναι ή όχι. Θα βγάλω τα παπούτσια. Άλλο τώρα το τι θα πάθουν όταν βγάλω εγώ τα δικά μου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Με πρόλαβες. Εντάξει. Ναι. Το τι θα πάθουν είναι άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι είναι, να σεβαστούμε. Αυτό τι σημαίνει ότι εγώ άλλαξα. Όπως εγώ που δεν πιστεύω, αν βρεθώ στην εκκλησία, πρέπει να είμαι ευπρεπής, σοβαρός και να μην προκαλώ. Ναι, φίλο. Αυτό ακριβώς. Μην παρεξηγούμε. Ποιος το πέρα. Μην το κάνεις καν θέμα. Όχι. Λέω, μην παρεξηγούμε. Πρώτον ο Βαλέριος δεν είναι. Ήταν φίλοι. Ναι. Πρώτον ήταν φίλοι. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Πρώτον ήταν φίλοι. Ναι. Τιμά το φίλο σου. Ναι. Όχι το πανί
που έχει πάνω. Ποιοι φωνάξανε, βρεγατά γόρι μου, ποιοι φωνάξανε. Ποιοι. Οι κακοπροαίρετοι και όσοι είναι αργόσχολοι. Ναι. Δεν έχουμε τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με βλακίες. Όταν πουλάνε τα σπίτια του στου Τουρκαλάδε, δηλαδή. Που δεν έχουν να φάνε. Κάτσε ρε κόκκινε. Όταν είχε γίνει ο εξορκισμός στην Κωνσταντινούπολη, ναι, και πήγαν ειδικές ομάδες, ναι, εδώ πέρα και βοηθούσαν να σώσουν, λέει, τι ήταν αυτοί. Απαγορεύονταν να πάνε. Επειδή είναι Τούρκοι. Ναι. Τι βλακίες είναι αυτές. Μπράβο Γρηγόρη. Τι βλακίες. Μπράβο Γρηγόρη. Μπροστά στην ανθρωπιά δεν υπάρχει. Μπράβο Γρηγόρη. Το θάνατο δεν υπάρχει. Μπράβο Γρηγόρη. Μ' αρέσει που είσαι άνθρωπος Γρηγόρη. Μπράβο. Μπράβο. Δεν είμαι εγώ. Ήταν ο Βαλέρος. Δεν κάνεις λάθος. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος. Ο Βαλέρος τι έκανε. Πήγε. Ναι. Τον έδειξαν οι κάμερες, έγινε φωτογραφία. Δεν το έκανε γι' αυτό. Έλα να φύγει από εδώ πέρα. Βγήκε φωτογραφία. Το έκανε γι' αυτό. Φίλησε τη σημαία, γίνανε αυτό κτλ. Το βγάλουν στο πρωινάδικο. Άλλα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοποπιερίας, το κιλό μόνο 1,95. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, το κιλό μόνο 3,49. Όλες οι ελληνικές ντομάτες 20% φθηνότερα. Ελληνικά μήλα Στάρκιν Ζαγορίν, συσκευασμένα, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και συσκευασμένα τυροκομικά κολλιός 20% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Δημήτρη, τρέχα! Τι είναι? Βλέπω καινούριο smartphone. Πού? Στην τσάντα μου. Δεν βλέπω τίποτα εγώ. Να το, τώρα είναι και στο κομωδίνο μου. Πετάχτηκε ξαφνικά. Κατερινά, είσαι καλά? Τώρα βλέπω καινούριο λάπτοπ στο γραφείο. Και καινούργια τηλεόραση. Α, δεν είσαι καλά. Έχεις πάθει Black Friday Public. Black Friday στα Public. Ετοιμάσου. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Και θέλω να δω να σ' αρπάξω από την άλλη που πας, κορίτσι. Δύο άγγελοι στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Δύο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ένα ντουέτο φωτιά. Φωτιά στα Σαββατόβρα. Νύχτες Αγγέλων. Άντζελα Δημητρίου και Άγγελος Διονυσίου. Η Λέδη του ελληνικού τραγουδιού και ο αγαπημένος ερμηνευτής μας χαρίζουν ένα αξέχαστο λαϊκό πρόγραμμα. Νύχτες Αγγέλων. Μόνο για 6 μοναδικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1η Δεκεμβρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ξεχασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Η έκθεση Σύμβολο για τα ξενοδοχεία επιστρέφει δυναμικά με 470 εκθέτες. Ξενία 2017, 25 με 27 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση φόρου, μόνο για επαγγελματίες. Πώς είναι η μικρή σου Ρόξη? Άσε, με τη Ρόξη νιώθω λίγο σαν καινούρια μαμά. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Friends by Quake Omega Pet. Σε ενημερώνει εξειδικευμένο προσωπικό για ό,τι απορία έχεις για το ζωάκι σου. Με κτηνίατρο και groomer σε κάθε κατάστημα. Και από προϊόντα? Η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να φανταστείς. Με διαφορετικές προσφορές κάθε 15η ημέρο. Με 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο σίγουρα κοντά σου. Αλλά και με delivery και οργανωμένο e-shop. Friends by Quake Omega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. 1-2-3, μπράβο στη διατησία. 5-6-7, επόπτη λεβεντιά. Τώρα το παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ήρθε το νέο site της Sportingbet. Με πιο φιλική πλατφόρμα, νέο mobile, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ακόμα καλύτερες αποδόσεις. Sportingbet, όχι τυχαία επιλογή.
Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Μόλις τοποθέτησα ηλιακό και αγόρασα και σούμπα πέλετ για το εξοχικό. Και από τιμές? Αφίλαμπρη, άκου φίλε μου. Ερεύνησα όλη την αγορά. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Μπόιλερ, Ιντεάλ και Θερμοστάλ. Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, πέλετ. Μεγάλη γκάμα σε σάνιο, Μιντέα, Φουτζίτσου. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Λαμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά, επώνυμα και οικονομικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Black Friday στο One Salonica. Η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα δημιουργήματα του. Swedish System Security σημαίνει ασφάλεια. Swedish System Security, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για φυλάξεις κλειστών και ανοιχτών χώρων όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Μελέτες, ολοκληρωμένα σχέδια, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Swedish System Security, ασφάλεια με επώνυμη υπογραφή. Τσιμισκή 62, τηλέφωνα 2310-274-747 και 272-626. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Top 5 προσφορές για top ψώνια μόνο στα Lidl. Αυτή την εβδομάδα, κοτόπουλο κορδόν μπλε του Χασάπη 480 γραμμάρια. Συν 240 γραμμάρια δώρο, 3,49. Κασέρι Pop, 3 βοσκοί, 350 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 2,79. Μπέικον καπνιστό σε φέτες αγρικία, 500 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,29. Μπισκότα, 4 συσκευασίες 200 γραμμαρίων, 28% φθηνότερα, 1,35. Και ελληνικά ρόδια το κιλό σε απίστευτη τιμή, 1,49. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να πάρεις τη γαλοπούλα σου. Νομίζω ότι το πουλί σου είναι το καλύτερο. Οπότε να σου πω ότι είσαι χαρούμενος. Και πρώτος είσαι και γαλοπούλα στη μασχάλη. Είσαι μια χαρά. Να τη βάλεις, δεν παθαίνει τίποτα. Θα σιτέψει κιόλας. Θα πει και θα είναι και πιο μαλακή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, ροκάρεις, ε? Γιατί να μην ροκάρεις? 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Τα 390 είναι δικά σας. Μόνο ένας έχει τηλεφωνήσει. Τι έγινε, στεναχωρημένοι είστε που κέρδισε ο Απόλλων, ο Άρης και ο Ηρακλής? Όχι, ρε τα αγόρι μου, δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό είναι το κέντρο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, με τον Απόλλων θα κάνεις τώρα. Μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Μεγάλος μας χορηγός η εταιρεία Σκιάδη Παλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών.
λίγο μετά το Αλφα Κταίο θα βρείτε Σκόντα, θα βρείτε Hyundai, θα βρείτε Kia, ό,τι τραβάει η ψυχή σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς, αυτό είναι δεδομένο, με άψογο σέρβις και μια τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με τον έλεγχο για την ποιότητά τους και την αδοχή τους από τον Εσκιάδη και τον Παλοδήμο. Περισσότερα στο 2310-596-596. Τι άντε πάλι, τι μπάλα βλέπεις, το, τι είναι αυτό, ποιον αγώνα βλέπεις. Βλέπω ένα τελικό κυπέλλου το 82. Ένα τελικό, το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Ναι, okay, εντάξει. Δεν είναι αυτό. Το 82 αυτό ήταν το τελικό. Το 82, το 83 ήταν εκείνος τότε. Μπερδεύεις τις χρονιές. Συγγνώμη ρε φίλε, έκανα λάθος μια χρονιά. Ναι, ναι. Συγγνώμη, ε. Ναι. Πάμε. Πάμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Κωστή. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα Κωστή. Έλα. Έλα Κωστή. Γρηγόρη, καλησπέρα γουρού μου. Ναι. Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης. Ο φίλος μου. Κωστή. Ξέρεις τον Παπαγιανόπουλο. Ω, φίλτατε. Γρηγόρη. Ναι. Έλα. Θέλω να στείλω κάπου γουρού μου μέσα από το Ράδιο Μετρόπολης. Άκου τώρα, τι θέλω να πω. Μη. Ο Κωστή, μην αναφέρεις τίποτα γουρού μου, αυτό που σου είπα. Και αφού εσύ δεν το αναφέρεις, τι. Ναι, εντάξει. Απλά θέλω να στείλω σε ένα... Να στείλω μια δύναμη μέσα από το Μετρόπολη της Θεσσαλονίκης δύναμη. Σε ένα άτομο, ναι. Αλλά επειδή είναι μακριά. Είναι μακριά. Και στέλνω τη δύναμη τη δικιά μου. Πώς τη λένε? Τη δύναμη. Δεν χρειάζεται, είναι, αλλά στέλνω τη δύναμη τη πώς δικιά μου. Πώς τη λένε την αδερφή ψυχή, πες. Πώς τη λένε την. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομα. Όχι, απλά, πείτε το μικρό όνομα. Μη θα το πάει αργά το έργο. Πάμε. Λέγε. Άκουσε λέω το. Ναι. Δεν είναι. Άστρο, εγώ τώρα βγήκα έτσι να πω, είστε και οι δύο, είστε το πιο ωραίο δίδυμο. Ναι. Άσχετα αυτό. Τρίδυμο είμαστε. Μετρόπολη Θεσσαλονίκη. Λέγε βρε το τη δύναμη να φύγουμε στον άλλον. Λέγε. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να στείλω τη. Δεν μπορώ, τι να πω, να πω τώρα αυτό το όνομα και να κάνει. Απλά στέλνω τη δύναμη τη δικιά μου σε αυτό το άτομο, αλλά επειδή απέχει 153 χιλιόμετρα. Άκουσε λέω, για να. Κατάλαβες εσύ τώρα τι. Βέβαια, τι... Πόσα χιλιόμετρα είναι μακριά αυτή η δύναμη? Τρία. Είναι 153 χιλιόμετρα. Τέλειος. Ποια πόλη είναι? Κατάλαβες εγώ μου. Αυτό πήρα να πω. Για χαρά πήρε. Να... Για χαρά. Και εδώ λάθος είσαι. Ε? Θεσσαλονίκη Καβάλα δεν είναι 153. Πόσο είναι? 162. 153 ποια είναι? Η Λάρισα. Συγγνώμη. Πάμε επόμενη γραμμή. Μύρε κόκκινε μύρε. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν το ξέρεις. Καταρχήν εγώ δεν ξέρω τι σκέφτεται ο άνθρωπος. Ναι. Δεύτερον. 10 χιλιόμετρα διαφορά με κάνει να είμαι λάθος. Είναι λάθος, είσαι βέβαια. Πάμε παρακάτω. Είναι 10 χιλιόμετρα. Αφιερωμένο Φωτιδίο. Έλα. Φωτιάδη. Σταματήσω τα φρένα στο σταθμό. Αυτά τη δύναμη τα βράκια να κυλήσω. Τη στέλνει ο Φωτιάδης, τη Λάρισα, στη Λάρισα. Λάρισα. Παρακαλώ, ναι. Έτσι. Καβάλα 10 χιλιόμετρα πιο εκεί. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος Γεωπόνος, ο παδός Λαμίας. Καλώς. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε, κάνετε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πολλά λάθη. Στη Λαμία πάνω δεν έκανε κανένα λάθος. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Η μόνη σχέση που έχει η Λαμία με τον Ολυμπιακό είναι ότι ο πρόεδρος της Λαμίας έχει δηλώσει Ολυμπιακός. Κατά τα άλλα. Την ΑΕΚ τα έχει. Καλά. Έχει πολύ καλές σχέσεις με την ΑΕΚ. Λαμία και Καλαμαριά. Πάμε. Και με τον ΠΑΟΚ. Και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και από αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες έχει δανεικούς παίκτες. Έχει παίξει πολλές φορές και φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες. Μάλλον με την ΑΕΚ όταν έπαιξε η Λαμία που η ΑΕΚ πήρε το πέρατο ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ούτε καν έβγαλε δήλωση. Και με τον ΠΑΟΚ μετά από αυτό το μάτσο, ο ΠΑΟΚ πήρε τα πάνω του και έδειξε ομαδάρα. Λοιπόν, δημόσιες σχέσεις καθαρές. Όσον αφορά για το παιχνίδι προχτές το Σάββατο, νομίζω ότι και οι διαποβολές ήταν αποβολές και το πέναλτι ήταν πέναλτι. Δεν υπήρξε καμιά έβγαινη απέναντι στη Λαμία. Ναι. Για το πέναλτι. Για... Όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, για να είμαι σύντομος και μετά λέμε ό,τι θέλετε. Όσον αφορά για το γεγονός ότι ο Τενέας έχει προπονήσει την ομάδα έτσι ώστε να μην κατέβει περί ποδόσφαιρο κυριαρχία, αλλά να κλέβει μάτς παίζοντας με μια καλή αμυντική λειτουργία. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν το γνωρίζετε και δεν είστε υποχρεωμένοι να το γνωρίζετε εσείς. Ποιο? Η Λαμία είχε πάρει δύο center four. Ναι. Δεύτερον πήρε τον Βο και πρώτον είχε πάρει ένα Σλοβάκο, ο οποίος μέσα στην προετοιμασία, επειδή τον είχα δει και τα παστέλνουν τα γκολ το ένα πίσω από το άλλο, σε μάτς, στην προπόνηση, αυτός έφυγε χωρίς. Ρε εσύ, να σε κάνω μια ερώτηση. Όχι, πριν σου πει, φίλε. Ναι, παρακαλώ. Θα σου πω για να καταλάβεις ότι είδα το παιχνίδι όπως τα βλέπω όλα. Πρώτον, ναι. Αυτές οι δύο φάσεις που κάνει ο Βάντερσον δεν χάνονται. Αυτά που χάνει δεν χάνονται. Δεν λέω ότι φταίει. Ήταν η καντεμιά, ήταν η αποδιά, η υπερβολική σιγουριά. Και δεύτερον, έχεις χάσει 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Το πήρες χαμπάρι στην αρχή.
Έχασε, το πήγε πολύ χαλαρά, όντως, αλήθεια είναι αυτή. Κατάλαβες. Αυτό για να καταλάβεις αν έχω δει το παιχνίδι ή όχι, τίποτα άλλο. Εγώ δεν είχα δει το παιχνίδι. Με μαλώνεις και καλά κάνεις. Επειδή έχεις δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό, αυτό σου λέω. Καμία σχέση. Εγώ άλλα πράγματα γνωρίζω. Okay. Εντελώς. Okay. Να είσαι καλά. Το μάθημα που έχουμε γράψει εδώ εμείς. Η εφημερίδα μας. Το έχει γράψει. Θα το βρούμε. Το έχει γράψει αυτό το μάθημα. Εγώ. Τι είναι, ρε. Ο αρχισυντάκτης. Ναι ή όχι. Παρακαλώ. Δεν το έχουμε γράψει. Είναι δυνατόν να παίζεις με 9 παίκτες στα 50 λεπτά και να παίζεις με 4 πίσω. Αυτή είναι η απάντηση στον Τενέρε. Χαμπάρι δεν έχετε και οι δύο. Παδός της Λαμίας σου. Ένας είδα το μάτσο άλλος. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλά που υπάρχει. Ναι, καλησπέρα. Καλά καλησπέρα. Που υπάρχω εγώ, ρε. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Για χαρά. Έλα. Λοιπόν, εσύ, Κωστή Αργιανός είμαι. Μάλιστα. Σ' άκουσα να λες στον πρόλογο σου ότι το πέναλτι του Άρη ήταν πέναλτι και το γκολ λέγεται ότι είναι offside. Μαγιά του. Και πάνω εγώ σε πω το άλλο, ρε φίλε. Μαγιά σου, μαγιά σου. Δεν σε κατηγορώ. Περίμενα να τα λέμε όλα. Ναι. Τα λέμε όλα. Αν και το offside είναι πολύ ωριακό, πρέπει να το δεις να πούμε 10.000. Ναι, βρε πουλάκι μου, καλά έκανες, δεν σου λέω. Λοιπόν. Τα τρία offside που έκοψε τον Άρη γιατί δεν λες τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά τον goal το βάλες με offside, σωστό. Ναι, ρε, εσύ, εργοτέλης τι, δηλαδή ποιος εργοτέλης τώρα. Εντάξει. Γατάκια να πούμε. Γατάκια. Γατάκια, κοίταξε, κοίταξε, καλά κάνεις και ότι λες, αλλά μην μου πεις ότι 10-2 χτύπησες στο 2-0. Τι να κάνω. 10-2 χτύπησες. Το πρώτο μήχρονο η αλήθεια είναι φίλο, το είδα τρελάθηκα, αλλά δεν μπορεί να κάνω τώρα. Η αμυντική συμπεριφορά του Άρη χτες. Δεν ήταν του Άρη. Ευνηδιάστηκαν, δεν ξέρω. Ήτανε παιδικής χαράς. Ναι, ευνηδιάστηκαν, δεν ξέρω. Τα παλικάρια είχαν το στέλνος και το γυρίσαν το μάτς και μπράβο τους. Λοιπόν, τώρα κάτι παναχαϊκή, κάτι ξέρω εγώ. Όφι είναι για τα σκυλιά. Όφι αυτός εδώ έχει δεύτερη θέση, δεν παίρνει. Κωστή. Οι αντίπαλοι σου, φίλε, είναι δύο. Το είδα, φίλε, το Απόλλων Πόντου και η Δράμα. Ποια Απόλλων Πόντου, βρε κόκκινε. Ποιος Απόλλων Πόντου, βρε κόκκινε και η Δράμα. Και ποια Δράμα. Η παναχαϊκή μπορεί να είναι. Καλά. Okay. Αλλά από όλο πόντου δεν υπάρχει. Όχι. Όφι δεν υπάρχει. Είναι μεγάλη η σε ηλικία. Λοιπόν, από τώρα σου βάζω στοίχημα όταν θα παίξει Άρης από όλο πόντου ή από όλο πόντου Άρης. Μην ξεχαστεί, θα παίξουμε ένα φραπέ στοίχημα. Για το ονόρε. Ρε εσύ, ρε κόκκινε, με την καλυφιά ποιον παίζανε την προηγούμενη αγωνιστική, 5-0 ήταν να χάσουμε. Ποιος. Φάση δεν κάνανε η Καλαμαριά. Το 0-0 λέει. Το 0-0 που χάσανε οι άλλοι μαγιά. Όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται. Άκου τι σου λέω. Πάμε. Με ποιος θα βελτιωθεί, ρε. Πάμε, ρε, παρακάτω τώρα με την Καλαμαριά. Τώρα πάμε παρακάτω. Επόμενο. Λοιπόν, καλημέρα, επόμενο. Πάρ τον γρήγορα. Ήρα. Μου λύσουν τρία άτομα τώρα. Πάμε, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Κωστή, μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Ναι. Εάν αυτοί οι Έλληνες όλοι που δήθεν είναι Έλληνες που σηκώσαν τα βάρη δεν είχαν σηκώσει τα βάρη, θα ήταν Έλληνες. Όχι. Θα ήταν ο Κασιδιάρης με τον Μιχαλολιάκο έξω από το σπίτι του. Ποιοι Έλληνες είναι. Εγώ ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα 27 χρόνια. Ναι. Τα παιδιά μου γεννηθήκαν εδώ. Ναι. Όταν πήρε. Από πού είσαι εσύ. Από Αλβανία. Άμα σηκώσεις βάρη θα σε κάνω Έλληνα εγώ. Ωραία, τα παιδιά μου γεννήθηκαν εδώ. Ναι. Δεν έχουν πάρει ακόμα υπηκότητα. Το ξέρω, φίλε μου, ισχύει. Ναι. Σηκώνουν βάρη. Όταν πήγα εγώ να κάνω την κατάθεση για τα χαρτιά, μου ζητήσανε να κάνω πολιτογράφηση πρώτα. Η οποία στήχιζε 2.700. Φίλε, άστο, πονάει η ιστορία. Είναι αμαρτωλή ιστορία για να πάρει την υπηκότητα τρέχει. Ο Γιώργος Δελίλης και η Μαριάννα και η κάθε Μαριάννα έχει γίνει Έλληνα στο άψε. Ναι, ρε φίλε, σηκώνα τα βάρη. Είναι η ψυχρή πραγματικότητα αυτή. Η ομή πραγματικότητα δεν στέκει. Άκου, φίλε, ποια είναι η πραγματικότητα. Όταν σε χρειάζονται ή με χρειάζονται. Όχι, 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 όχι. Η δουλειά σου γίνεται σε τρία λεπτά. Α, όχι, όχι. Το pitch fitting. Άλλο είναι το θέμα. Άλλο είναι το θέμα. Είσαι πλούσιο και. Σχεδόν το ίδιο που θα πούμε τον κόκκινο. Το πλούσιο ξένο τον γλύφουν και οι χρυσαυγίτες. Το φτωχό ξένο τον φτύνουν όλοι. Τον φτύνουν και οι κομμουνιστές. Ναι, πάμε επόμενη παιδιά, γραμμή. Αυτή είναι η ουσία. Άστο φίλε, και ναι. Για τα παιδιά έχεις δίκιο. Αν ήσουν όμως κάποιος ο οποίος το μυαλό τους προσέφερε, δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα καν για σένα. Παρακαλώ. Πάμε. Σιγά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σιγά, τι είναι αυτά τα χράσι. Φυσάει πολύ ρε παιδιά, τι να κάνουμε εδώ πάνω στον τέταρτο όροφο. Τόσο ψηλά μένεις ρε φίλε. Τόσο ψηλά τι να κάνουμε. Προύχοντας. Να στείλω κι εγώ με τον προηγούμενο φίλο που έστειλε τη δύναμή του να στείλω και τη δική μου μπάς και πάει δική του πιο γρήγορα. Να τον βοηθήσω με τον άνθρωπο. Να πω κάτι με το θέμα αυτό τώρα που πέθανε ο τύπος εκεί από την Έλα Σιδαρών. Εγώ κάποτε με κάποιο γιατρό που έχω κουβεντιάσει μου λέει αν έχεις αμφιβολία για το αν παίρνουν ή αν δεν παίρνουν. Δες και από όλους αυτούς τους πρωτοκλασσάτους έχουν κάνει παιδιά ή θέλουν να κάνουν παιδιά.
αν το σκεφτείτε λίγο και ψάξετε και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Ωφελεί σε κάτι. Ναι, ωφελεί. Βέβαια. Να ψάξουμε, γιατί. Ξέρω, το... Μα τα έχω γράψει, τα έχω πει πολλές φορές. Γιατί ρε κόκκινε, ότι δεν υπάρχει πρωταθλητισμός. Δεν τα διαβάσαμε. Το δράμα, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι το δράμα. Δεν είναι το θέμα ότι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι κάτι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια επιτροπή η οποία ελέγχει ποιοι παίρνουν και αν παίρνουν. Είναι... Με αποτέλεσμα να σκέφτομαι εγώ ο διαστραμμένος και ο κακοπροαίρετος. Μπράβο, Γρηγόνη. Ότι πιθανότατα να εξυπηρετούν σκοπό. Έτσι, Γρηγόνη. Δηλαδή, τι θέλετε να παίρνουν από συγκεκριμένους. Είναι πολλά τα χρήματα. Καταλάβατε. Δεν διαφωνώ, κύριε μου. Όλη η business αυτή. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά θέλω εσείς, ο Χ, εγώ, ο Ψ και ο Ραπτόπουλος, ο Ωμέγα, να έχουμε γνώση του τι παίρνουμε. Γιατί ποντάρουν στη ματαιοδοξία αυτών των παιδιών, στο ότι θα γίνουν μεγάλοι και τρανοί. Εσένα τις εννοιάζει. Δεν τους λένε τις συνέπειες. Εσένα τις εννοιάζει. Χαιρόμαστε εμείς σαν ηλίθιοι όταν τερματίζει ο άλλος τα 100 μέτρα σε 8 δευτερόλεπτα. Λέω μια υπερβολή για να καταλάβετε την τραγωδία της όλης κατάστασης. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να σβήνουν και να λέμε τι έγινε, ρε φίλε. Πάντως εγώ στα δικά μου παιδιά μου πει κάποιος ότι για να γίνουν πρωταθλητές πρέπει να πάρουν κάτι. Θα σε ρωτήσουν τα παιδιά σου, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα παιδιά θα σε ρωτήσουν. Δεν μου λες, ήμουν ακριβέστατος. Διεύθυνση συγκοινωνιών. Θεσσαλονίκη Καβάλα 152,1 χιλιόμετρα. Ωραία, σε πάρω εγώ με το αυτοκίνητο. Δεν με ενδιαφέρει τα. Εδώ ρε, δεν καταγεγραμμένο. Τι είναι το υπουργείο. Θεσσαλονίκη Καβάλα. Ναι. 152 χιλιόμετρα. Από πού ρε κόκκινε είναι 152. Αφού τόσο ορίστε. Αφού είναι 165. Να το, 152. 165. Πώς θα γίνει. Μήπως με τη νέα εθνική οδό. Ποια νέα εθνική οδό ρε κόκκινε. Αν πας από τον περιφερειακό, μπεις από την πάνω μεριά της πόλης και πεις εκεί στο πεζόδρομο, είναι 165-162 χιλιόμετρα. 162. 150 είναι το Υπουργείο. Επειδή είναι Υπουργείο, λέει αλήθεια. Έχεις δει κανένα Υπουργείο να λέει αλήθεια. Πάρ το κοντέρ, πάντα το μηδέν και καλά. Πάνε. Και θες να βάλουμε και στίγημα, να πιούμε και ένα καφέ εκεί. Θεσσαλονίκη Λάρισα. 152,7 χιλιόμετρα. Άρα είναι η ίδια απόσταση. 152. 152. Όχι, Καβάλα πιο μακριά είναι. Γιατί το λέει το ίδιο, το ίδιο Υπουργείο. Όσοι είστε από Καβάλα, πάρτε τηλέφωνο. Και πείτε πόσα χιλιόμετρα είναι, γιατί ο κόκκινος δεν έχει πάει. Εγώ ναι. Δεν έχω πάει Καβάλα. Δεν έχει πάει Καβάλα. Ή σε πήγα με το πούλμαν ή με δικό σαμάξι δεν πήγες. Πάτσε στο κοντέρ να δεις πόσα είναι. Καλημέρα. Άσε τώρα να μας πεις για Καβάλα. Το μεγάλο, θέμα, το μεγάλο θέμα έγινε με το πανό των φασιστών οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Ναι, 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 ναι. Με τους οπαδούς Παναγιακής Παπαδίστα. Για τους ήρωες του Πολυτεχνείου. Πώς είναι δυνατόν οι φασίστες οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, το δεξιό σωματείο, να βγάλει πανό υπέρ των νεκρών του Πολυτεχνείου. Αυτό είναι οξύμορο. Και απαντάνε οι κομμουνιστές της Παναχαϊκής. Δηλαδή οι συσκερκίδες πλέον έχουμε πολιτικοποιήσει και κομματοποιήσει τα πάντα. Καλημέρα. Κώστα. Μάλιστα. Αύριο που θα πηγαίνω Καβάλα θα σας πάρω τηλέφωνο να σας πω πόσα χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται ρε φίλε. Τα έχω μετρήσει. Έχει δίκιο και ατυλάρισα. Το γράφει 152,7 χιλιόμετρα. 152,1 για Καβάλα. 162 είναι. Λάθος κάνει. Λάθος. Πάνε Καβάλα και Ρώτα από Θεσσαλονίκη. Πάμε, μας τρελάνετε μωρέ τώρα. Μειώστε τα χιλιόμετρα. 162 είναι μωρέ, μας τρελάνετε μωρέ. Από πού είσαι φίλε? Εγώ? Ναι. Από Αλεξάνδρεια. Από Αλεξάνδρεια. Ταξιδεύεις συχνά? Το φίλο του το Βενέτη, τον ξέρει ο Ραδόπουλος. Ρε άλλο σε ρωτάει ρε Πόντιε. Ταξιδεύεις συχνά? Ταξιδεύεις συχνά, το φίλο του το Βενέτη. Ναι, ταξιδεύω, ταξιδεύω. Σε όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πόση απόσταση? Όχι. Όχι, όχι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όχι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καταρχάς ακούω από το πρωί. Δεν έχω κάτι με τον Άρη, δεν είμαι Άρης, αλλά το θέμα είναι ότι. Τι? Ρε παιδιά, τι? Το μάτς έβγαζε μάτι δηλαδή στο 60, στο 2-1. Το διπλό πληρώνει 4. Τι ομάδα είσαι, δηλαδή. Σωστό, τι ώρα. Δεν είναι άσχετα με την ομάδα. Εγώ το είδα το μάτς. Τη δική σου την ομάδα δηλαδή. Τι ομάδα είσαι. Εγώ το είδα το. Εγώ ΠΑΟΚ είμαι. ΠΑΟΚ είσαι. ΠΑΟΚ Παθρακικός 3-3 τι ήταν, ύποπτο ήταν. Καλά, όχι, δεν κατάλαβα. Δεν ήταν ύποπτο. Εκείνο και ήταν του Άρη ύποπτο. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Άλλο το καλά κάνανε και άλλο το είναι ύποπτο. Δεν είπα εγώ αυτό. Όχι, ξέρεις τι Κώστα. Ναι. Εγώ περιμένω ότι εσύ αυτά εδώ τα λες πρώτα. Το θέμα να σου το πω πριν. Τι, μετά τι να σου το πω. Όχι, όταν ξεκινάς την εκπομπή τα λες εσύ αυτά τα πράγματα. Εγώ εκεί είπα τα πλάκα. Και δεν άκουσα από κανέναν, αλλά λέω από τον Ραπτόπουλο θα τα ακούσεις αυτό το πράγμα. Κοίταξε ρε φίλε, άμα πούμε για τον Άρη, πρέπει να πούμε και για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να πούμε επίσης, για τον Ολυμπιακό. Έχω επίσημη. Δεν έχω με τον Άρη τίποτα, πραγματικά. Έχω επίσημη. Μακάρι τα παιδιά να ανέβουν στην Α κατηγορία πάλι και να δούμε άλλα πράγματα όμορφα. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω είναι τις πρωινές εκπομπές και ο άλλος λέει ευνηδιαστήκαμε πριν. Τι ευνηδιαστήκατε ρε παιδιά? Το μάτς ήταν καραστημένο. Άκου φίλε, πρώτον δεν υιοθετούμε τις βλακίες αυτές και δεύτερον, αν ήταν στημένο, γιατί δεν το ποντάρεις να οικονομήσεις και κάθεσαι και μας τα λες τώρα. Ναι, μετά γιατί μας το λες. Γιατί τώρα, τι να το κάνουμε. Λοιπόν,
Ερωτικός Άλεξ που το θυμίζει στην Καβάλα μου λέει ότι ήταν 152,1 χιλιόμετρα. Ήτανε. Και ότι είναι. Είναι. Και από την τροχιά με ενημερώνουν ότι από τον καινούριο δρόμο είναι 152 χιλιόμετρα. Να έρθει αυτός από την τροχιά ο Φελός που σε έστειλε το μήνυμα, να τον πάω εγώ από το μαγαζί. Θα σε κάνει γκάιντα. Τώρα το χοντρό, να μην το πω λακαμά, θα το βάλω εγώ από την Τούμπα μέχρι το πλακόστρωτο της Καβάλας είναι 164 χιλιόμετρα. Και άμα γράψει το κοντέρ 151, εγώ θα του δώσω τι θέλει, 5.000 ευρώ. Μα τρελάνετε ρε τώρα. Ποια τροχιά ρε, αυτοί έχουν 30 τόνους κοιλιά ο καθένας ρε. Ο συγκεκριμένος τροχονόμος. Τι τροχονόμος ρε. Θέλεις πολύ να είσαι Ζακέτα. Εδώ ο κλέφτης μπαίνει και μετά από δύο μέρες πάνε και κάνουν την καταγραφή ρε. Άσε με ρε κόκκινε τώρα με την τροχιά τώρα. Μα τρελάνετε τώρα. Από το κέντρο της πόλης τόσο είναι. Εσύ μάλλον πηγαίνει μέσω πανοράματος γι' αυτό. Ποιο κέντρο της πόλης. Από πού μετριέται το κέντρο της πόλης. Πού. Το Βαρδάρι. Από την Αριστοτέλους. Αριστοτέλους. Και πού πας. Περιφερειακό πώς πας. Εγνατία πώς πάει. Για Καβάλα. Ναι, από πού θα πάει. Είσαι Αριστοτέλους. Πού θα πας. Θα βγει στη Λαγκαδά. Θα βγει στη Λαγκαδά. Και θα ανέβει πάνω. Και θα ανέβει πάνω. Δερβαίνει. Δερβαίνει. Θα κατεβεί και θα φύγει. Και είναι 152. Στο μέχρι το κέντρο τη Καβάλα. Όχι το κέντρο, φίλε. Όταν μπαίνει στην Καβάλα. Πού όταν μπαίνει στην Καβάλα. Όταν μπαίνει. Όταν κατέβει από τον περιφερειακό Φιώ. Και βγει από τα κάστρα. Το κέντρο τη Καβάλα που είναι, ρε. Εκεί. Το λιμάνι. Το λιμάνι. Στο λιμάνι το κέντρο. Το... Πόσα χιλιόμετρα να είναι, μωρέ. 6, 8, από τα κάστρα. 8. Τι λέτε, και φταί. 3-4 χιλιόμετρα. Σιγά, πόσου κατοίκου έχει η Καβάλα. 52.000. Τότε τι την κάνει, 8 χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα είναι όλη η έκταση της Καβάλας. Η Καβάλα είναι χτισμένη μακρόστενα. Κόκκινε. Μακρόστενα σε είναι. Εμένα θα πεις για την Καβάλα, όχι. Ξέρεις από Καβάλα δηλαδή. Πάρα πολύ. Έχω συγγενείς εκεί. Πάρα πολύ. Συγγενείς έχεις την Καβάλα. Πήγαινα χρόνια στο παλιό εκεί, πλάκα μου κάνει. Στο παλιό πήγαινε. Βεβαίως. Από ποιο δρόμο πήγαινε στο παλιό. Από το παλιό το δρόμο. Από το παλιό πήγαινε στο παλιό. Ναι. Εγώ πάω από το καινούριο στο καινούριο. Πώς ναι, ρε φίλε, σου λέω την ξέρω την Καβάλα καλά. Άσε την Καβάλα. Ναι, έχω συγγενείς σου λέω. Και ναι. Μην την ψάχνει. Το γήπεδο του Ηρακλή Καβάλα, πώς λέγεται την περιοχή εκεί πέρα. Για, το, για την Καβάλα μιλάμε, για το, δεν ξέρω την περιοχή. Ποιου ναού έχει εκεί. Δεν ξέρω το γήπεδο του Ηρακλή Καβάλα. Η Παναγιά που είναι. Από την πίσω μεριά, από πάνω από πού είναι. Πώς λέγεται το Μητροπολίτη της Καβάλας. Βρε, τι με νοιάζει εμένα τώρα με τον παπά τώρα θα ασχοληθώ το Μητροπολίτη της Καβάλας. Και τι, εσύ μιλάει για γήπεδο, εγώ σου μιλάω για ιερείς. Πού είναι ρε εσύ αυτή. Τι. Η Παναγιά που είναι. Δεν ξέρω που. Δεν ξέρεις. Να λέω βλακίες. Δηλαδή, ορίστε. Το λιμάνι που βλέπουν στο το μπαρ, τα μάτς πώς λέγεται. Ξέρεις. Έλα ρε πήγες δύο φορές που πληρώσω τη βενζίνη τώρα και κάνεις και το μάγκα τώρα. Παρακαλώ. Πάμε. Ναι. Έλα, μιλάω παιδιά. Ναι. Άντε ρε εσείς, άντε, με φάγα την ώρα μου. Άκουσα που είχε μια γραμμή και πήρα, λέω, άντε τυχερός είμαι και βρέθηκα στο τέλος. Λοιπόν, Δάκης από Καβάλα, από το Όσλο, 164,3, τέλος. Τώρα τις παπαριές που λέει η τροχέα, που άμα δούνε κλέφτη, άστο τώρα το έργο, δεν θέλω. Άστο τώρα το έργο, τα παιδιά δεν έχουν βενζίνη να βάλουνε, το κράτος τους έχει εγκαταλείψει, δεν έχουν όπλα, δεν έχουν άρβυλα τα παιδιά της αστυνομίας μας. Το 0 της Θεσσαλονίκης θεωρείται το στο άγαλμα στο Βαρδάρι. Στο Βαρδάρι. Στο Βαρδάρι. Στο Βαδάρι. Βαρδάρι. Από Καβάλα είναι αυτός, Δάκης, 164,3. Λέγε φίλε, α παράτες μας, εσύ και η τροχιά τώρα. Λέγε ρε φίλε. Φωκίωνος Νέγρη, Αθήνα, δεκαετία 70. Ναι. Θρυλικές εκδρομές, εμφάνιση. Άσπρο παπούτσι, άσπρη ζώνη, μπλε κοτλέ καμπάνα, μπε ζακάκι κοτλέ και μαλλί λιγδέ. Όσο τύχη είχα να βγάλω εγώ γκόμενα στη Φωκίωνος Νέγρη, το πιο διάσημο και lifestyle δρόμο της Αθήνας, τόσο τύχη έγινε να έχει ο ΠΑΟΚ να βγει πρωταθλητής. Έχεις κάνει καραμέλα ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι ρε Βλάχη, άμα δεν το πάρετε ρε Βλάχη, είστε για τα πανηγύρια. Εσύ ρε φίλε, Βλάχη, να σου πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Άσε με να τελειώσω. Τελείως. Εγώ ο Νικόλας και ο Μπούζας, ο Μαθουσάλας Μπούζας, είμαστε από το 1.300.000, οι μόνοι τρεις που γνωρίζουμε το παρασκήνιο. Μόνο ο Μπούζας γράφει το όνομα αυτού που χαρίζει το πρωτάθλημα, το λέει με κωδικούς και υπονοούμενα. Εγώ και ο θα το πάρετε ή δεν το πάρετε. Θα πάρει το πρωτάθλημα, το αποφασίζει ο γιος του Κόκαλη, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, από τη Γενέβη. Όταν αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις και σε κρατάει, αντί να τον κρατάς, δεν θα βγει πρωταθλητής. Για να τον κρατάς, πρέπει ο κύριος μεγαλομέτωχος να προσλάβει εμένα να του πω εγώ πώς θα πάρει το πρωτάθλημα. Τελείωσες. Μαροκάματος. Αυτή τη στιγμή σε κρατάει. Τελείωσες. Δεν κάνουμε, έχουμε συνταξιούχους και παίρνω 1.500. Μια χαρά σύνταξη παίρνεις. Ωραία, αφού τελείωσες, να σου πω κάτι. Ναι. Όταν ξεκινάνε με την νοοτροπία ότι δεν πρόκειται να βγάλεις γκόμενα, είσαι κακομοίρης. Όχι εσύ. Πίστευα ότι θα βγάλω. Όχι, ρε φίλε. Προσδοκούσα. Όπως τώρα προσδοκάνε. Ρε φίλε, με συγχωρείς. Και τι, όταν προσδοκάς, τι κάνεις, συγγνώμη. Λέω ποια γκόμενα θα βγάλω. Όταν προσδοκάς, τι κάνεις, συγγνώμη. Καμάκι. Μπράβο. Οι περισσότεροι τι κάνουνε.
Σου λέει, εγώ δεν έχω καμία τύχη με αυτήν την κόμμα, να την απάω, θα φάω τα μούτα μου. Δηλαδή, 70 λέω τώρα. Γιατί, συγγνώμη, τι άλλαξε, δεν κατάλαβα. Πώς δεν άλλαξε, ρε, τότε δεν έβλεπε ούτε βυζί, ούτε στήθο, ούτε μπούτυρε. Τι λες τώρα, γιατί μαντανά δεν είχε τότε. Ούτε το ξέραμε αυτά, ρε. Ούτε το ξέρατε, άσε ρε το πρόλογο τώρα. Διέπρεψαν τα ελληνικά πορνό τη δεκαετία του 70. Μπράβο, Γρηγόρη. Ο Τσαλαπετινός που είναι στην Καβάλα, τι είναι, ξέρεις. Ταβέρνα είναι. Ταβέρνα είναι. Ναι. Δεν είναι ταβέρνα. Okay. Δεν είναι ταβέρνα. Το Μαρίν τι είναι. Αυτά γιατί μου τα λες τώρα, συγγνώμη. Τα 500 εγώ που είναι. Δήλωσα ότι. Το 500 που είναι. Δήλωσε ειδικό στην Καβάλα. Ναι, τώρα προηγουμένως. Δήλωσε ειδικό. Λέω ότι έχω πάει πολλές φορές. Την ξέρω την Καβάλα. Δεν τα ξέρω αυτά που μου. Τα νεκροταφεία που είναι. Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρεις. Άντε πάνε σε ένα. Σου είπα και πού πήγαινα και πού έμενα. Με πήγαινε ο μπαμπάς μου με τα μαγουλάκια. Εμένα, στην Καβάλα μετά η Θεία Μαρίτσα πήγαινα στην εκκλησία, κράταγα το αντίδωρο εκεί πέρα και έφευγα. Και πήγα στο παλιό για μπάνιο. Άντε. Διάλειμμα. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συγκασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι δύο σε ένα και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Τι κάνεις αφεντικό? Εδώ, στον αγώνα. Ποιον αγώνα, αφού σε αραχτώ στην τηλεόραση? Τον αγώνα, τέκνο μου, δεν βλέπεις? Τον αγώνα της EuroLeague στην Nova. Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Μη χάσεις τη θεϊκή αναμέτρηση Παναθηναϊκός Superfoods Real Madridis στις 24 Νοεμβρίου. Αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Και θέλω να δω να σ' αρπάξω από την άλλη. Δύο άγγελοι στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Δύο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ένα ντουέτο φωτιά. Νύχτες Αγγέλων. Άντζελα Δημητρίου και Άγγελος Διονυσίου. Η Λέδη του ελληνικού τραγουδιού και ο αγαπημένος ερμηνευτής μας χαρίζουν ένα αξέχαστο λαϊκό πρόγραμμα. Νύχτες Αγγέλων. Μόνο για 6 μοναδικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1η Δεκεμβρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η Renault παρουσιάζει και τα 6 είναι υπέροχα. 6 μοντέλα που πρωταγωνιστούν εντός και εκτός πόλης. Twingo, Clio, Clio Sportourer, Megane, Captur και Kadjar. Τώρα με όφελος έως 4.910 ευρώ και επιτόκιο από 3,9%. Δυνατές συγκινήσεις μόνο στις εκθέσεις Renault. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προσταβιτάλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές.
Δευτέρα έως Τετάρτη. Όλα τα προϊόντα Παντέν, ένα συν ένα δώρο. Μικρές συσκευασίες, πάνες Pampers, Baby Dry, Premium Care και Pants, ένα συν ένα δώρο. Βαφές μαλλιών Color Sensation, 50% φθηνότερα. Και Skip Scone, υγρό, πανίσχυρο μικρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Πω ποικιλία, κυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315-528-810. Διευθυντάρα έχουμε, δεν έχουμε? Αν έχουμε, λέει. Εργαζόμενους αστέρια, δεν έχουμε? Όχι επειδή είμαι μπροστά, κύριε διευθυντά μου, αλλά έχουμε. Τότε οι απέναντι, τι κάνουν καλύτερα? Να τους παρακολουθήσουμε. Αχα, για πάρε τηλέφωνο και κάνε τον πελάτη. Έχετε συνδεθεί με το τηλεφωνικό κέντρο? Μιλάω με το τηλεφωνικό τους κέντρο. Τι πράγμα? Αφού δεν έχουν αγοράσει τηλεφωνικό κέντρο. Κακοροϊδευόμαστε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Η εξέλιξη στην επικοινωνία της επιχείρησής σου με το COSMOTE Business One δεν περνάει απαρατήρητη από κανένα. Γιατί τώρα λαμβάνεις φαξ ακόμα και στο κινητό σου. Δεν χάνεις ούτε μία κλίση και έχεις προηγμένες υπηρεσίες χωρίς να πρέπει να αγοράσεις τηλεφωνικό κέντρο. Απόκτησέ το μόνο με 10 ευρώ και 8 λεπτά το μήνα και grow your business. COSMOTE. Η τιμή αφορά στα πακέτα COSMOTE Smart Office Full Pack και Fax. Για πελάτες COSMOTE Business One. Black Friday στο One Salonica. Τέλεια φέτα. Και είναι και φθηνή. Και το κασέρι, καλό. Είναι και φθηνό. Και η γραβιέρα αυτή, καταπληκτική όμως. Και είναι και φθηνή. Στο Σκλαβενίτη όχι μόνο βρίσκεις άριστη ποιότητα και πραγματικές προσφορές, αλλά γνωρίζεις και ότι κάποιος ψάχνει τις τιμές και φροντίζει να έχει τις πιο φθηνές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό μπορείς να διαλέξεις αυτό που πραγματικά προτιμάς. Γιατί για εμάς δεν είναι σύνθημα. Είναι δέσμευση το τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέες Ευκαρπίες Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Πω, πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάνς Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάνς Extra Extra Large.gr. Στεφάνς Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια. Μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-751-241. Τώρα, έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στην AutoSave μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Εδώ είμαστε παρέα με την Εσκιάδης Μπαλοδήμος, με Σκόντα, με Σκόντα Οκτάβια, ναι, καλά το είπα, με Hyundai, με ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με αυτοκίνητα τα οποία είναι πραγματικά προσιτά στους περισσότερους από εμάς και είναι φυσικά με τις καλύτερες μέρες αγοράς. Περισσότερα στο 2315-96-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα ΚΤΕΟ. Και άλλος μου επιμένει εδώ ότι τα χιλιόμετρα είναι αυτά που σου είπα. Λοιπόν, κόκκινε, πες στο Νίκος Βάσιο Γιάννητσα, ότι άμα μπει στο ίντερνετ, ναι, θα δει από στη Θεσσαλονίκη Καβάλα 153 χιλιόμετρα. Λοιπόν, γιατί να μπω στο ίντερνετ αφού έχω αμάξι και κοντέρ? Γιατί να μπω στο ίντερνετ? Εσείς μπαίνετε στο ίντερνετ. Από το γήπεδο της Τούμπας μέχρι το ξενοδοχείο Εγνατία στην Καβάλα είναι 162 χιλιόμετρα, Νίκος από Γιάννητσα. Το ξενοδοχείο, το σημείο 0... το ξενοδοχείο, μισό λεπτό.
αυτό που λέει το Εγνατία στην Καβάλα είναι από την πάνω μεριά το πρώτο πράγμα που συναντά. Άλλα 4 χιλιόμετρα και να πα μέχρι το κέντρο. Αμα τρελάνετε μόνο τώρα. 4 χιλιόμετρα είναι δηλαδή. Από τον Εγνατία μέχρι το κέντρο τη Καβάλα. Το σημείο 0 είναι στο Βαρδάρι. Ναι. Το λήξαμε αυτό. Ναι. Από το σημείο 0 μέχρι την Καβάλα είναι. Ποια είναι η Καβάλα, πού? Έξω από την Καβάλα. Στο Εγνατία δεν έχει κέντρο τη Καβάλα εκεί. Αμα τρελάνετε μόνο τώρα. Το λέει το ίντερνετ. Ρε μάθετε ρε ηλίθιοι να έχετε τα μάξι σας, έχετε το κοντέρ, έχετε πάει 50 φορές και πέντε στο ίντερνετ. Πάμε επόμενη γραμμή. 0 χιλιόμετρα είναι στο Βαρδάρι, λέει, έχει δίκιο ο Κώστας. 165 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνετε μωρέ τώρα. Στην έδρα της εταιρείας μου. 165. Πόσοι πολιτές μας ακούνε. Χθες είδαμε το παιχνίδι στη Μαρμίτα Ραπ, μην βάζετε ζάχαρη στο καφέ του Κουτιάδη, δεν έβαλε κόλο κάτω και μας βάζει στα νεύρα. Η Ρακλάρα Τούμπα. Καλησπέρα Κώστα και Γρηγόρη, θέλω άψη για το Ατλέτικο Ρεάλ. Κώστα, σήμερα είσαι πολύ υποτονικό, πόσο θα κρατήσει μέχρι αύριο. Για τον Περέιρα του Ολυμπιακού δεν υπήρχε φόρτιση όσο για το γραμμένο, μόνο ο Κόναν ο Βάρβαρος δεν είπε ότι είναι. Μην αυτοξευτιλίζεστε. Για ποιο πράγμα. Αν κατέβαιναν 2-3 και τον έδαιναν ανθρώπινη αντίδραση, θα ήτανε. Για το Χιμένεθ, ρωτάει. Πάμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Οδηγός είμαι. Ναι. Θεσσαλονίκη η Καβάλα από έσω Πάπα στα Πετρέλια είναι 163 χιλιόμετρα. Από το έσω Πάπας. Ναι. Εάν κόβεις λίγο τις τροφές παραπάνω μπορεί να είναι 161-162. Μάλιστα. Μετρημένο. Να, μάλιστα. Οκ. Okay. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη γράμμα. Το λέει το ίντερνετ. Το είπε λέει τροχέα. Το είπε λέει το Υπουργείο. Πρεολός είπε ναι και έκανε όχι. Όχι, ναι, είπε να μας τρελάνεις τώρα το Υπουργείο. Ναι. Ξύπνησε λίγο αργά. Έλα, βρε κόκκινε μας τα πεστά κομμουνιστικά σου τώρα. Λέγε, φίλε. Πάμε. Ναι. Πάμε γρήγορα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Γρηγόρη Κώστα από Λος Άντζελες, ο Αχιλλέας. Καλώς. Γεια σου, Αχιλλέα. Καλά είστε. Μια χαρά. Πώς το βλέπετε, ρε παιδιά, το μάτι σήμερα με τον Ατρόμητο. Το φιλικό, ρε φίλε. Φιλικό. Άμα δε. Αχιλλέα. Μα τρελάνε, ρε φίλε. Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λέει ο Κώστας, θα σου πω το εξής. Φιλικό παιχνίδι είναι τώρα. Άμα θα σου ευθέως το εξής. Αν δεν κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Ναι. Πες μου πότε να ξεκινήσω να έρθω με τα πόδια στο Λος Άντζελες για δουλειά. Καλά σε λέει, φίλε. Καλά σε λέει. Το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Όχι, εσύ έχεις δίκιο. Ρε φίλε. Μισό λεπτό. Ο αριστερός μπακ δεν παίζει. Έχει δίκιο και φοβάται. Τον ΠΑΟΚ φοβάται. Μην φοβάμαι τον άνθρωπο. Τι να φοβηθεί, ρε φίλε. Άκουσες τι είπα, Αχιλλέας. Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Τι να φοβηθεί. Τον ΠΑΟΚ. Κώστα, τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Κώστα τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Φίλε, τώρα, το κακό του αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός με την Κέρκυρα και την Καλονή ήταν, τα είχαν καλά. Πήγαινε ο Ολυμπιακός, έκανε 0-2, 0-3, 0-5, 1-4, 1-5. Αυτό από τον Ολυμπιακό όμως το είδες 10, 20, 30 χρόνια. Ναι, ρε. Από τον ΠΑΟΚ δεν το έχεις δει. Δηλαδή και το, είναι λογικό το απαγορεύεις να παίξει ο αριστερός του ΠΑΟΚ. Ο δεξής του στόπερ, ο αριστερός του εξτρέμ. Τραυματίζεται ο άλλος αριστερός εξτρέμ. Παθαίνει καστρεντρίδα ο άλλος αριστερός ΠΑΟΚ και φοβάσαι αυτό το μάτς. Φόβου, ρε φίλε. Φόβου. Άρε, Κώστα, γιατρέ. Ρε φίλε, πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ ούτε να το δω το μάτς αυτό. Πάω στο γυμναστήριο, ούτε καν θα δω. Με, το βράδυ με ρωτήσετε, είδες τον ΠΑΟΚ. Δεν θα το δω, καν. Αν δεν το δεις, πώς θα γράψουμε για το παιχνίδι. Τι να γράψω, ρε κόκκινε, μάτς που θα κερδίσω ΠΑΟΚ σίγουρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Κέρκυρα Ολυμπιακός, εγώ έβλεπα ποτέ. Καλονί Ολυμπιακός. Όχι, δεν έβλεπα. Έβλεπα εγώ Καλονί Ολυμπιακός. Έλα, φίλε. Ναι. Εξής από Ξάνθη. Τι κάνετε. Δεν κατάλαβα τι είπε, φίλε. Α, εξής από Ξάνθη. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου λίγο, Γρηγόρη. Λέγε. Ξάνθη Καβάλα 52 χιλιόμετρα, είναι 217 Ξάνθη έως σε Θεσσαλονίκη, είναι δηλαδή 165 χιλιόμετρα. Φίλε μου, Καβάλα, δεν ακριβώς. Επιμένω, ούτε λέω ότι ο Κωστής έχει δίκιο. Εγώ μπήκα. Τώρα λίγο, ναι εντάξει, λίγο τι το... Μπήκες, ρε, μπήκα... 50 χρονών άνθρωπος, 80 φορές πήγες στην Καβάλα και έρθες λοιπόν, και πήγες στο ίντερνετ. Είδα γιατί ντροπή είναι. Μα δεν ξέρεις πόσο είναι. Δεν έχει χρονομετρήσει, χιλιομετρήσει. Εντάξει, εμένα πάρω να βγάλει τρελό τώρα. Αν κάνω λάθος, που έκανε λάθος 10 χιλιόμετρα. Κατάλαβες τώρα. Τι είναι 10 χιλιόμετρα στα 160. Δεν είναι λίγο. Πολύ είναι. Λίγο είναι. Πολύ είναι. Δεν είναι πολύ. Εσύ πες ότι είναι πολύ. Λίγο το ράψελο. Λίγο για χτες λίγο τον πόλεμο για τη Μαρμίτα. Γιατί την είδα λίγο πολύ μοχελική εκπομπή. Ποια Μαρμίτα. Γιατί έτσι. Χθες εκπομπή το βράδυ. Και τι θες να κάνουμε. Δεν ξέρω τώρα. Τι θες να κάνουμε, να πλακωνόμαστε στο ξύλο, να ξεβρακωνόμαστε και όχι, 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 εντάξει, δίκιο είχε σε αυτό τώρα. Να σου πω κάτι, φίλε. Ακού. Παγκοσμίως. Άντε, όχι. Ναι. Παγκοσμίως, θα σου πω εγώ. Το ποδόσφαιρο περνάει μια κρίση. Ναι. Δηλαδή. Ρε Ζιζού, τι θέλει, στον αέρα είμαι. Σταμάτα, ρε. Παιχταράδες δεν βγαίνουν. Παιχταράδες δεν βγαίνουν.
Διεισδυτικοί δεν βγαίνουν. Θέαμα, το καλύτερο θέαμα στον κόσμο σήμερα το δίνει Manchester City. Το μεγαλύτερο θέαμα στον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Guardiola. Μία ομάδα στις πόσες χιλιάδες ομάδες. Υπάρχει μια τάση και στο ελληνικό ποδόσφαιρο να βγαίνουν κακοί παίκτες. Το θέαμα είναι ικτρό. Okay. Ανάλογα και οι εκπομπές ποδοσφαιρικά, το ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια κρίση. Παγκόσμια. Παγκόσμια. Λοιπόν, δηλαδή λέμε, ράδι, σταματάει ο Ρονάλντο. Σταμάτα λίγο. Σταματάει ο Ρονάλντο, σταματάει ο Μέση. Και ψάχνουμε να βρούμε τι καινούργιο θα βγει. Δεν βγαίνει. Οπαδικά πλέον δεν έχει να πάει να πλακωθεί ο Αριανός με τον Παόξη, γιατί άλλαξαν τα ήθη και τα έθιμα. Μπήκαν τα κόμματα μέσα. Μπαίνουν άλλα στοιχεία, κοινωνικοπολιτικά. Η Μαρμίτα έγινε κοινωνικοπολιτικοποδοσφαιρική, όπως και το Μετρόπολης. Άμα πιάσει μόνο την μπάλα, κάηκες. Συνεχίζει τώρα. Εκείνο το λαμόγιο πώς δεν το πρόκειται, πάμε επόμενη γραμμή. Όχι τέτοιες εκφράσεις. Μιλάμε στο καφενείο όπως θέλουμε. Μετά θα φάει ξύλο από μένα να το κάνει αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπράβο, Γρηγόρη. Καλός άνθρωπος. Επόμενη γραμμή. Εσύ θα φάει ξύλο από μένα. Ναι, τι. Θα με κάτι τα κεραυνώσεις. Πάμε, ναι. Στον επόμενο. Έλα, Ούτσενα. 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 Έλα. Έλα, Ούτσενα. Έλα, Ούτσενα και που δώστε. Πάμε. Επόμενος. Ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Ναι, εσύ. Εγώ είμαι έτσι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι. Ο οδηγός εφημερίδας τύπου, ανά δύο μέρες πάω στην Καβάλα, ναι, και Ξάνθη. Ναι. Από Καλοχώρη είναι 157 χιλιόμετρα. Κάς το Καλοχώρη. Καλοχώρη τι είναι. Κάς το Καλοχώρη. Καλοχώρη είναι 13 χιλιόμετρα, ρε φίλε, μέχρι τη στροφή του στο Δερβαίνη. Τι ας το οδηγός δεν θα σου πει. Πόσα χιλιόμετρα είναι η Θεσσαλονία, ας το Δερβαίνη. 154 χιλιόμετρα είναι κανονικά, όπως μετριέται. 165 είναι άμα πας από το Πανόραμα, άμα πας από την Τούμπα, άμα πας από του... Ναι ρε φίλε, εμείς δηλαδή... Εμείς, άστε ρε βλάκα τώρα. Άντε σταμάτα ρε βλάκα τώρα. Στο Δερβαίνι μένουμε εμείς, βλάκα. Εγώ θα τον έφερνα... Βλάκα! Οδηγός σου δώσα δίπλωμα εσένα με τη βλακία πάνω στο κεφάλι σου. Βλάκα! Πάμε το... Βλάκα! Εγώ θα ερχόμουν εδώ άμα μην μιλούσε έτσι. Μα μιλάμε για ηλίθιο. Από το Καλοχώρι μετράει το Θεσσαλονίκη Καβάλα. Δηλαδή σου δώσαν δίπλωμα. Καταγγέλλω το Υπουργείο Συγκοινωνιών που δώσαν δίπλωμα σε σένα το βλάκα. Μα είσαι βλάξ. Επόμενη γραμμή. Πω. Αυτή η εκπομπή είναι μεγαλικά και πιάνε. Πω. Μιλάμε τώρα ο άνθρωπος. Δηλαδή πόσο μοσχάρι μπορεί να είναι. Καλημέρα. Ορίστε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Από το Καλοχώρι μέτρησε την Θεσσαλονίκη Καβάλα και είναι οδηγός. Και του δώσαν δουλειά αυτούνου. Λέγε φίλε. Το παντρέψαν κιόλας αυτό να του δώσαν την κόρη του. Πω. Κάνε και γλέντι στο αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σάκης από Καβάλα. Λύσαμε όλα τα προβλήματα. Και τώρα λοιπόν, εξαρτάται από ποια έξοδο θα βγεις. Μπορεί να βγεις από την έξοδο της Νέας Περάμου και της Ηρακλήξας και να κάνεις 2-3 χιλιόμετρα παραπάνω. Μπορεί να βγεις από τον Αγιοσύλλα. Όχι ρε, από το ξενοδοχείο, πώς το λένε, το Εγνατία. Από τα κατέφυγε το Εγνατία. Το Εγνατία μέχρι το πεζόδρομο είναι 5 χιλιόμετρα. Μειώθηκαν, είναι γύρω στα 160 χιλιόμετρα είναι τώρα. Από την πλατεία βέβαια το πεζόδρομο μέχρι πάτο Εγνατία είναι 3-4 χιλιόμετρα. Εντάξει. Παραδείγματος χάρη, εξαρτάται σου λέω και από πού θα μπεις. Ο Δεσπότης προχθές που ήρθε να εγκαθιδρυθεί. Ποιο Δεσπότη? Γιατί Γρηγόρη δεν ξέρω αν το ξέρεις, ήρθε καινούριος Δεσπότης. Ναι, τον βγάλανε από την έξοδο της Καρβάλης. Πατήρ Στέφανος. Πάμε παρακάτω. Πατήρ Στέφανος, ρε μου λες. Τα 12 χιλιάρικα γιατί τα ξοδέψατε για το πατήρ Στέφανο. 6 χιλιάρικα για φαγητό με ριζότο, λέει Γαρίδες. 6 χιλιάρικα φαγητό ο Δεσπότης. Τι έφαγε ο Δεσπότης. Λαβράκι λέει με φρέσκα λαχανικά. Την τίγρη από την Αφρική έφαγε ο Δεσπότης. Παπαπαπαπαπαπα. 6 χιλιάρικα. Πεινάει ο κόσμος. Να γνωρίζεις ότι θα πρέπει να αισθάνεσαι πολύ τυχερός καβαλιώτης. Που έχει Δεσπότη. Για αυτόν τον Δεσπότη. Βέβαια. Που έχει 6 χιλιάρικα το γεύμα. Όχι, θα με θυμηθείς στην παρέμβαση. Να έχεις υγεία. Να έχεις υγεία κόκκινα. 6 χιλιάρικα λέει ξόδεψε ο άνθρωπος. Στο φαγητό. Όχι εγώ, ο Δήμος. Ο Δήμος 6 χιλιάρικα για το Δεσπότη. Πόσα άτομα φάγανε. Πόσα άτομα φάγανε. Ήταν να φάνε 200 άτομα, αλλά κάποιοι άλλοι Μητροπολίτες λέει σε 200 άτομα φάγανε. Άκου.
Ναι, ρε φίλε, αλλά. Κάνα φτωχό, δεν τα είσατε εκεί, κάνα φτωχό. Γρηγόρη, καμία σχέση με το θέμα του τι ξοδεύτηκαν οι πόσα. Αλλά γιατί ο Δήμος Καβάλας να ταΐζει τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη ή τον Ορφανό, τον πρώην υπουργό, επειδή ήρθαν μαζί με τον Δεσπότη. Αυτό ο διπλανός μου κάνει κριτική στο Μητροπολίτη. Εσύ μόνο. Ο καλός Μητροπολίτης, λοιπόν. Μισό λεπτό. Άκουδο. Εσύ προς τη μήνυση σου λες ότι ο Δήμος το οργάνωσε. Άκου. Για Δήμαρχο δεν έχετε εκεί μια γυναίκα. Μια χοντρούλα δεν έχετε. Ο Δήμος το οργάνωσε. Ασταμάτα. Ναι, η κυρία Τσανάκα. Η κυρία Τσανάκα, εγώ έμαθα ότι ξόδεψε 12 χιλιάρικα. Ναι, ας τα 6 χιλιάρικα. Και εγώ σου λέω το εξής. Εγώ, σαν Μητροπολίτης, για να κερδίσω και το. Πώς το λένε, ρε πουλάκι μου, το δημόσιο αίσθημα, θα έλεγα, ακούστε εδώ, θα ταΐσουμε και 100 φτωχού στην Καβάλα. Τα είσατε, ρε φτωχό. Πήγε και ο Ψωμιάδης 140 κιλά. Σταμάτα λίγο, ρε κόκκινε. Πήγε ο Ψωμιάδης 140 κιλά με ένα 65. Έχει φαρδίνει, έχει γίνει σαν μπαλόνι, σαν το τζάμπο τζέτ έχει γίνει. Και ο άλλος ορφανός κάτι μάγουλα 140 κιλά για να φάνε. Να σου πω κάτι. Τι να με πεις, μωρέ, τι να με κάνεις, μωρέ τώρα. Καλά, φτωχό τα είσατε, μωρέ. Σάκη. Μισό λεπτό, ρε, Σικοστά. Μισό λεπτό να πω αυτό. 12 χιλιάρια θα μπορούσα να γίνει. Ρε, 12 χιλιάρια, κυρία Τσανάκα. Έχει φτωχούς εκεί. Τα κόστιζε περίπου το γεύμα, τα άλλα 6 είναι. Π.χ. αγορά, λέει, αναλογίου 750 ευρώ. Ρε, καλά, φτωχό τα είσατε, ρε. Δεν με νοιάζει, ρε. Πάμε παρακάτω, κύριε Τσανάκα. Πάμε παρακάτω, μην μου γυρνάει τα μυαλά τώρα. Θα μπορούσαν να μεριμνήσουν να βάλουν και ένα τραπέζι 15-20 άτομα εκεί. Κάνα φπεδάκι, Ορφανό, ρε, Τσανάκα. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει και για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Το γνωρίζω εγώ, ρε, φίλε, που το ξέρω. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Δεύτερον, Μητροπολίτης κάθε πότε γίνεται σε μια πόλη. Πού να ξέρω. Κάθε 100 χρόνια ξέρω εγώ και αυτό δεν έχει να λέει. Κάθε 50 χρόνια. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Θα πρέπει, κάθε λοιπόν... 50. Ο Θεός κρίνει και αυτό κάθε πότε γίνεται. Κάθε δεν πότε κρίνει ο Θεός. Όταν πεθάνει. Λοιπόν, μπράβο. Αν ήταν κάτι το οποίο το έκανε ο Μητροπολίτης μιας πόλεως ή είχε ευθύνη. Θα μιλούσαμε για αυτό. Το έκανε ο Δήμος. Θα πρέπει να ξέρουμε, συγγνώμη, θα πρέπει να ξέρουμε με ποιο σκεπτικό έγινε και αν υπήρχαν υπερβολές αυτά τα οποία κάνανε. Θα σου πω. Θα σου πω για να καταλάβεις, γιατί θέλω να πω και κάτι για τον Άρη μετά. Μην με κλείσεις. Δηλαδή, μιλάς όμως 5 λεπτά, ρε. Λοιπόν, φύγε, άστο να πάμε, Πομεσάκη. Μιλάς 5 λεπτά. Εγώ έμαθα για 12 χιλιάρικα. Πήγαν εκεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο Ψωμιάδης 140 χιλιάρικα. Εγώ λέω ότι είναι πολύ τυχερή Καβάλα. Για τον νέο Μητροπολίτη που έχει. Δεν μας νοιάζει η ανεργία. Πολύ τυχερή η Καβάλα. Η Καβάλα είναι άτυχη γιατί έχει ανεργία. Καθόλου τυχερή δεν είναι η Καβάλα. Τώρα οι Μητροπολίτες πάνε και έρχονται. Καλά. Λοιπόν, και εγώ προκαλώ την κυρία Τσανάκα εκεί πέρα. Ξόδεψε τόσα λεφτά, μπράβο. Κάνα φτωχό, τάισε κανένα μωρό. Τελειώσαμε. Πάμε. Εγώ έτσι θα τα λέω. Ο φίλος λέει: ράπ, μια γριά και η γυναίκα μου Παοξού δεν αλλάζει ομάδα η άτιμη. Τι να την κάνω. Τι να την κάνει. Ναι. Τίποτα να μην την κάνει, να δει κανένα πρωτάθλημα το σπίτι του, πες. Ορίστε. Αφού έχει γυναίκα πάω τσου. Ναι. Oh. Έλα, φορτηγατζής. Έλα, κοντά. Κλείς το ράδιο. Το κλείσα. Ναι. Λοιπόν, πρώτη πινακίδα που συναντάς στην Εχνατία για την Καβάλα, πόσα χιλιόμετρα λέει. Δεν κατάλαβα, ξαναπες το πάλι. Η πρώτη πινακίδα που συναντάς στο δρόμο για Καβάλα, πόσα χιλιόμετρα 140. Λέει. 140. Η επόμενη που γράφει Δράμα και που γράφει Καβάλα, πόσα λέει. 128. Ωραία. Η Δράμα πόσα χιλιόμετρα είναι. Η Δράμα δεν ξέρω. Πόσα είναι. 153. Κάτε... Ναι. 162 και 5. Έχει μια πινακίδα 80 για Δράμα, 89 για Καβάλα. Η διαφορά είναι 9 χιλιόμετρα. 153 είναι η Δράμα, 162 μισό είναι η Καβάλα. Τελειώσαμε. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Τελειώσαμε. Αυτός είναι ο οδηγός. Τσάκαλος. Αετός. Του δίνω 500 προϊόντα να πάει. Να φορτώσει, να ξεφορτώσει τιμολόγια. Ο άλλος έπιανε από το καλοχώριο ανόητος. Μετρούσε τα χιλιόμετρα. Παρακαλώ. Τι ομάδα ρε ήταν άραγε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. Πού θα πάτε ρε. Είχες πάρει πριν τηλέφωνο ναι ή όχι. Κωστάκι. Είχες πάρει πριν τηλέφωνο ναι ή όχι. Κωστάκι. Ναι. Σπίρτο είναι ο δικός σου. Σπίρτο. Μια μέρα είπα να μην πάρω τηλέφωνο και με προκάλεσε. Σε προκάλεσε. Λοιπόν, καλά ρε στο Γρηγόρη. Έλα, εσύ που έχεις μυαλό. Έπρεπε να φάνε δηλαδή, ψάρι. 50 κοπάδια σιγούρια θα παίρνουν με αυτά τα λεφτά. Πήγε ο Ψωμιάδης να φάει, λέει. Ο Ψωμιάδης, καλά. Με τον Ορφανό. Άμα τους μετρούσες. Ο πρώην δεξιός και νυν ΣΥΡΙΖΑ. Τους μητρήσεις την πίεση. Και νυν αριστερό, συγγνώμη. 19 πίεση ο καθένας θα είχε. Δεν μου λες, πήγα πρώτα ψηφίσατε όμως. Ναι. Και βγάλανε τη Φόφη. Στάσου, ο Ψωμιάδης πήγε. Και ο Ορφανός πήγε.
Ναι. Απά τον κατάπτυστο. Και ο Μάνος πήγε. Ο Μάνος. Ο Στέφανος. Ναι. Ζει ο Μάνος. Ζει. Έχετε να πείτε κάτι για το Μάνο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Όχι, σύντροφος είναι. Έχετε να πείτε κάτι για το Μάνο. Δεν τρέπεστε. Ραυτόπουλε. Πήρε το εργοστάσιο του πατέρα του σε δύο χρόνια το διέλυσε. Ραυτόπουλε. Ο Μάνος. Ναι, ναι. Ο Γιώργος τον είχε βάλει επικρατεία και αυτό και τον Αδριανόπουλο. Δεν νοιάζει, ρε φίλε, πάμε σε τίποτα σύγχρονο τώρα. Ας το Μάνο τώρα και το Στέφανο. Λοιπόν. Ναι. Το επόμενη φορά που θα κάνετε δεσπότη, ζιγούρια. Ναι, ναι, ζιγούρια. Πιο φτηνά θα βγουν. Ναι, ναι, πιο φτηνά. 50 κουμπάδια θα πάνε. Αυτό είναι πρόκληση, κύριε, στο λαό που πεινάει. Ο Τσοχατζόπουλος, η γυναίκα του. Πήγε στις Πασταπαρίσια και τα λοιπά. Είναι πρόκληση. Το ένα δις με τα 6 χιλιάρικα γεύμα. Τα 6 χιλιάρικα γεύμα είναι πρόκληση κόκκινη. Το ξέχασα. 30 ευρώ το άτομο. Το ξέχασα, αλήθεια. Η μόνα είναι τώρα το δάχτυλο. Η σταμάτη δάχτυλο. Ο άλλος το δάχτυλο. Γεια. Ο ορολόγος δάχτυλο. Γεια. Ναι, τι γίνεται όλοι το δάχτυλο. Το θέμα να μη σ' αρέσει. Ναι. Το δάχτυλο θα πάμε όλοι. Μη σ' αρέσει, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Να κάνουμε. Είναι χειρονομίες, είναι σε έξαρση, είναι τα νεύρα τους, είναι πολλά. Ναι. Ορίστε. Ναι, εγώ είμαι. Χωρίς αμφιβολία. Χωρίς αμφιβολία. Τυχερή είναι η καβάλα, ε. Ναι. Ο λαός καβάλας πληρώνει ότι πρέπει να φάνε αυτοί αστακούς και... Ναι, τυχερή είναι η καβάλα. Θέλει κάτι κλωτσιές και ο κόκκινος. Φίλε, θέλει κάτι κλωτσιές και ο κόκκινος. Πολύ τυχερή είναι. Για ρε θα τους καβαλιώσει πόσο μυστερή νιώθουνε. Ρε φίλε, εσύ τι είσαι. Δημόσιο αίσθημα είναι αυτό. Εγώ τι είμαι. Ναι. Εγώ τι είμαι. Ναι. Εγώ κάνω δύο δουλειές κόκκινε και... Παίρνω 500 ευρώ για να ταΐσω και παιδιά. Το καταλαβαίνεις τι είμαι. Και γιατί μου το λες αυτό. Για... Δεν σε λυπάτε, φίλε. Με ρώτησες, ρε φίλε, με ρώτησες. Ναι, να σε πω. Από τι ενοχλεί, από την κίνηση του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ναι, από την από τζανάκα. Καβάλας, από... Ναι, την τζανάκα, ναι. Ναι, ρε φίλε, να βγάλω την τσέπη τους να πληρώσω. Είσαι πολίτης Θεσσαλονίκης ή Καβάλας. Καμία σχέση, πολίτης κεντρικής Μακεδονίας. Ρε φίλε, όχι, απάντησε λίγο. Θεσσαλονίκης ή Καβάλας. Σε νοιάζει, ρε. Ρε φίλε, ναι, είμαι Καβάλας, ρε φίλε, τι έγινε. Ναι. Εγώ δεν μνημόνευσα το Δήμο Καβάλας. Λέω ότι ο νέος Μητροπολίτης, ο νέος Μητροπολίτης είναι ευλογία για την Καβάλα. Ευλογία. Το μεμπτό που είναι. Βέβαια. 60% ανεργία η Καβάλα, ευλογία το για την Καβάλα. Το μεμπτό που είναι. Ότι λες ανοησίες, αυτό λέει. Το ότι είπες ευλογημένη Καβάλα που έχει αυτό ο Μητροπολίτη και βέβαια. Άμα είναι ευλογημένη να βγάζα τσέπη το τσέκ επιταγών, να κόβε 6 χιλιάρικα για να δεις ευλογημένο. Και ποιος σου είπε ότι έχει τέτοια λεφτά να κάνει κάτι. Ναι, είναι φτωχός. Δεν έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, τζάμπα το συζητάμε. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι έχει. Τζάμπα σάλιο, φίλε, πάνε. Τζάμπα σάλιο, φίλε. Καθόλου πλάκα δεν σε κάνει. Τζάμπα σάλιο, Σπαταλάς και Βαλιώτη. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, επόμενο, τελευταίο. Τζάμπα σάλιο. Δεν κατάλαβα. Γιατί... Τζάμπα σάλιο, α κόκκινο τώρα, δεν γυρνάει το μυαλό. Ναι, ναι. Πάμε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Έμαθα να πηγαίνει στα βέρνα να πληρώνουν οι άλλοι, ο κόκκινο. Τι έμαθα. Καλησπέρα. Ναι. Πώ για το λε αυτό. Εγώ να πηγαίνω στα βέρνα και να πληρώνουν άλλοι. Μόνο δεν... πληρώνω. Άμα πληρώνει μόνο, γιατί επικροτεί. Τι επικροτώ. Να πάνε οι βουλευτέ και αυτοί και. Αν μου κάνουν ένα γεύμα τιμή ένεκεν. Δεν θα απολογηθώ εγώ για αυτούς οι οποίοι μου το κάνανε. Είναι στη δημόσια εικόνα θέμα. Τώρα που πεινάει ο κόσμος. Το ναι, το σωστά μιλάς. Αλλά δεν θα απολογηθώ πόλη. Εγώ ναι. Για τους άλλους. Ναι, αλλά δεν μας κάνεις και αβάντες. Δεν έκανα αβάντες. Και ποια είναι η προσβολή. Η κυρία Τσανάκα ζει σε μια πόλη που έχει 60% ενεργεία. Και αυτό εδώ προκαλεί. Το κατάλαβες το έργο, ναι ή όχι. Όχι, ευλογημένο. Ευλογημένη μια πόλη που έχει λεφτά. Δουλειά, ανάπτυξη. Αυτή είναι η ευλογημένη πόλη. Το κατάλαβες? Δεν καταλαβαίνεις, δεν πειράζει. Το κατάλαβες? Τόσο φτάνει το μυαλό σου. Το δικό σου το μυαλό. Τόσο φτάνει το μυαλό. Σε 80 κιλά κεφάλι, 40 γραμμάρια μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο φίλο, ναι. Αυτή είναι η ευλογημένη ναι. Πόλη. Δεν και αυτή να... είναι η ευλογημένη χώρα. Δεν το πιάνεις, ρε. Τι να σε πιάσω. Δεν το πιάνεις. Ας τα παραμύθια σου τώρα. Λέγε, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Πολιτής, 161 χιλιόμετρα είναι η Καβάλα. Έτσι. Από Βαρδάρι. Ναι. Και... Και έχεις 1000% δίκιο Κωστής ό,τι λες. 1000%. Όταν οι πάπαροι θα σταματήσουν να μας κυβερνάνε. Πάμε. Για το χαρακτηρισμό τον έκοψε. Ναι. Ναι. Πάμε. Επόμενο. Και... Μη βρίζεις φίλε. Πάμε. Μ' ακούς. Ναι. Έλα. Έλα, ποιος είναι. Εσύ. Εσύ. Α, είμαι στον αέρα. Στον αέρα. Και πού θες να είσαι. Ναι, ναι. Η Λαμία κυτρίνησε ρε, ξυπνήσε ρε, η Λαμία κυτρίνησε ρε, άντε να είστε καλά. Τι έπαθε η Λαμία δηλαδή, συγγνώμη. Ήκτερο. Κυτρίνησε, ξέρω εγώ, χρυσή έβγαλε. Από τον Ήκτερο, από τι. Ναι, ναι, έλα, γεια. Δεν μου λες, μέσα από τη Λαμία είσαι ή από κανένα χωριό έξω.
Είμαι Λαμιώτη σήμερα, αλλά μένω Αθήνα. Μένεις Αθήνα και τι πιστεύεις δηλαδή ότι... δεν φαίνονται, έλα. Δεν μου λες, αφού κυτρίνησε... Περίμενε. Αφού κυτρίνησε η Λαμία. Ναι. Ναι, γιατί... Χρυσή. Ευνίδιος ύκτερος λέγεται ιατρικά αυτό. Ευνίδιος. Μπράβο. Ερώτηση θα σου κάνω. Για ποιο λόγο ξεφτυλίστηκε αυτό το λαμπρό ταλέντο της διατησίας και έγινε ο νέος Παπουτσέλης και έδωσε το πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει. Άσε ρε Γρηγόρη. Ρε απάντησε μου. Μια απλή ερώτηση κάνω. Εμένα ρε τώρα. Ρε εσύ. Δικό σου παραμάγαζο δεν λες ότι είναι. Γιατί χρειάστηκε πέναλτι Παπουτσέλιο. Ωραίο ήταν όμως. Γιατί χρειάζεται. Σ' άρεσε. Για να δείξω ότι αλλάξαν τα πράγματα. Ρε τον νεόπλουτο, ρε. Κοίταξε να ανέβηκε η ψήρα στο γιακά. Είδε ο άνθρωπο. Είδε. Φιλιά. Είδε πώ λειτουργεί ο άνθρωπο. Δεν έχει να απαντήσει όμω. Είδε. Και εσύ θέλω να απαντήσει. Τι πράγμα. Αφού η Λαμία είναι κίτρινη. Ναι. Για ποιο λόγο, φίλε μου, χρειάστηκε το Παπουτσέλιο. Για πε μου. Ξέρω εγώ. Εσύ πώ το ερμηνεύει. Εγώ ερμηνεύω ότι δεν μπορεί να είναι τόσο κίτρινη και να χρειάζεται και πιο πέναλτι. Μάλιστα. Αν κάνω λάθο, πε μου ότι είμαι λάθο. Ότι η ερώτησή μου είναι φεδρή. Ότι δεν βασίζεται. Τι θες μωρέ. Να φας λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα φας. Έχει ώρα. Στο κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλείος Γεωργίου 12. Παραδοσιακά από ντόπια κρέατα. Χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Φυσικό βρόβιο έντερο το οποίο τα κάνει αλαφριά και απολαυστικά στη σχάρα. Φρόβιο τι σημαίνει. Πρόβιο. Πρόβιο. Ναι. Το τηγάνι ή το γκριλ.